τη λάξη. Αυτό που κυκλοφορείτε, οι κυρίες εδώ μέσα στο στούντιο με ένα μπουκάλι λάξη είναι καλές κυρίες. Πώς κυκλοφορούμε με το νεράκι μας, κυκλοφορούν όλες με μία λάξη. Δηλαδή, πραγματικά. Τσακωνόμαστε κάθε μέρα για τη λάξη. Δώσε τώρα την κρύψη. Δεν είναι η δική σου, γιατί κάθε φορά πάει να μου βάλει χαρά, λες είναι η δική μου. Γιατί και... τι βάζεις από τη δική μου. Α, δεν έφερε σήμερα τη δική μου. Όχι, δεν είναι η δική σου αυτή. Κάνεις λάθος. Α, πάλι καλά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας εδώ, είμαστε ζωντανή εκπομπή, είμαστε έτσι μια παρέα πρωινή, έχουμε και εμείς τα δικά μας. Μυρίζει ωραία όμως. Τι νόμιζε ότι... Γιατί πόθεν προκύπτει το τραγούδι σήμερα, γιατί ζήτησες τόσο ρομαντικό τραγούδι. Έτσι, γιατί είμαι ρομαντική ψυχή γι' αυτό. Παρακάτω, άλλος λόγος. Πώς είστε. Το άκουγα εχθές, θα σου πω όλη την αλήθεια τώρα, το άκουγα εχθές την ώρα που έκανα μπάνιο. Ναι. Και είπα, ας το βάλουμε σήμερα. Τραγουδά στο μπάνιο. Ναι. Α, μάλιστα. Εντάξει. Μέχρι εκεί, φτάνει. Καλά που δεν είμαστε εκεί. Μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη. Όχι στο μπάνιο, ενώ στο τραγούδι. Γιατί ο Παναγιώτης έχει μια έφεση. Αυτό είναι κάθε μέρα. Μαρτυράει ο Καμπουράκης. Αναγκαζόμαστε να τον ακούμε. Τι να κάνουμε, τον αγαπάμε όμως. Ναι. Ο δικός μας άνθρωπος είναι. Τι γίνεται. 20 του μήνα σήμερα. 20 πήγε. Δεν βλέπεις ως εκεί. Το βλέπω, το προσπαθώ να βλέπω. 20 του μήνα, μια χαρά. Θα σου πω ένα μυστικό. Ναι. Εκεί το γράφει με κόκκινα γράμματα. Μπορείς, και... ναι, μπορείς πιο εύκολα να διαβάσεις την ημερομηνία. Καλύτερα, ναι, έχεις δίκιο. Πώς φαίνεται αυτό. Έχεις δίκιο. Μη φαίνεται έτσι τι. Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνω, εσύ ξέρω, είσαι με το ένα πόδι εδώ και με το ένα πόδι στα εξωτερικά. Αλλά όχι, τι να σε κάνω. Εξωτερικά. Όχι. Είναι στο ένα πόδι στο Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούμε είναι. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Τώρα όλο το Σαββατοκύριακο θα σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχουμε πολλά να πούμε για την εκπομπή. Μάλιστα. Να με παίρνει τηλέφωνο. Ποιο θα το σηκώσει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι έχουμε, παιδιά. Πάμε τώρα. Τι γίνεται στον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μαζέψει πάλι πράγματα. Έχω μαζέψει πράγματα. Να πούμε όμω πρώτο ότι χαλάει ο καιρό, έτσι. Από σήμερα χαλάει. Έλα, μωρέ. Άσε με να πω τι χαλάει. Τα παιδιά, αυτή η εκπομπή ξεκίνησε 29 Αυγούστου. Από τις 29 Αυγούστου χαλάει ο καιρός. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος ακούσει τη Φόσκολο, όποιος την παρακολουθεί από μέρα προς μέρα, πρέπει να προετοιμάσετε να φύγει από το... Ναι, αλλά και την προηγούμενη φορά είχα πει για την απαγόρευση απόπλου. Αμέσως με μπρόγγιξες και να, που βγήκα σωστή. Εντάξει, έχετε κάνει κόμμα επάνω με το κοντρόλ και τα λοιπά. Ναι, αλλά παιδιά, 29 Αυγούστου, κακός καιρός. Πού πάμε τώρα, να πούμε πρώτα χρόνια πολλά σε ποιον. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ευθύμιο, στην Ευθυμία, στην Θύρσα και στον Θύρσο. Θύρσος και Θύρσα. Μείνε στο Θύμιο. Θύμιος, Μάκης, όλοι χρόνια αυτοί. Πολλά στους γιορτάζετε σήμερα, στους έχετε γενέθλια, επέτειο και στην Ευθυμία χρόνια πολλά. Σωστά. Ωραία ονόματα, εντάξει, τους ξέρεις σήμερα. Και στο Φάνη, όχι χρόνια πολλά, για σύνδεση ο Φάνης ο Καραμπαστάκης. Γιατί έχουμε εκτίδηση. Έχουμε πάμε γλυφάδα, γιατί ξεκινάει η μέρα με έκρηξη. Έλα Φάνη. Καλημέρα. Με έκρηξη ξεκίνησε η μέρα στην Γλυφάδα πριν από περίπου μια μισή ώρα, γύρω στις 3:25, 3:30, ισχυρή έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί σε κατάστημα πλυντήριο αυτοκινήτων επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι ζημιές που σας δείχνει τώρα ο Βασίλης ο Βαφίδης στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου η επιχείρηση. Έχει καταστραφεί η πρόσωψη ολοσχερός και αρκετά πράγματα που υπήρχαν στο εσωτερικό του καταστήματος. Από πάνω υπάρχει οικία πιθανόν του ιδιοκτήτη. Έχει πέσει μια τέντα από ό,τι βλέπουμε στο αριστερό μέρος και έχουν σπάσει και κάποια τζάμια. Ήρθαν εδώ αστυνομικοί και πυροτεχνουργοί πριν από λίγη ώρα, συνέλεξαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Ήρθε και η πυροσβεστική, δεν χρειάζεται να επέμβει διότι δεν είχε προκληθεί η πυρκαγιά. Φάνη μου, βλέπουμε τις εικόνες που μας μεταδίδεις εσύ και ο Βασίλης ο Βαφίδης και φαίνεται να έχει καταστραφεί, να έχει υποστεί πολύ πολύ μεγάλες ζημιές το πλυντήριο μέσα. Ναι, ήταν ισχυρή η έκρηξη του μηχανισμού τον οποίο τοποθέτησαν άγνωστοι. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουμε ζημιές από πάνω. Αν ώρα... μπορεί να μας βοηθήσει ο συνάδελφος να δούμε, κάτι σημαντικό εννοώ από ζημιές. Έχει πέσει τέντα μέχρι εκεί και κάποια τζάμια που έχουν σπάσει στα παράθυρα από το οστικό κύμα. Μάλιστα. Στην αριστερή πλευρά. Δεν είναι υπάρχει τραυματισμός, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος... Όχι. Δεν δεχτήνω. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον αφήνουμε το Φάνη, γιατί ο Φάνης πρέπει να τρέξει τώρα για να τον δούμε στην επόμενη σύνδεση. Είναι φαντομάς ο Φάνης. Μπαμπαμ. Τρέχει έτσι. Σε λίγο θα τον δεις. Πού θα το δω. Θάλασσα. Γιατί μου κρύβετε τα θέματα. Θάλασσα. Για να δεις, δεν ξεκίνησε με ρομαντικό τραγούδι. Ναι. Εγώ να μην σου κάνω δώρο μια θάλασσα πλατιά. Ωχ, καλά, με τρομάζεις. Λοιπόν, χθες το βράδυ ναι. Είδα ένα βιντεάκι στο Twitter και ταυτίστηκα.
Μπορεί και εσύ να ταυτιστείς. Πάμε, σας παρακαλώ, μπορεί να δείξουμε το παπαγαλάκι, Αντώνη μου. Έχει και ήχο, έτσι είναι ωραίο. Είναι αυτό. Περίμενε τώρα, θα το δεις. Φόσκολο, σε φαντάζομαι όντω να γυρίσει ξημερώματα και να σου κλείσει έξω. Έτσι. Αυτό κάνει. Μην πα πολύ μακριά, μέχρι και τώρα το κάνω. Έχω ένα κακό συνήθειο. Ναι. Δεν παίρνω κλειδιά για το σπίτι. Α, μάλιστα. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Αυτό πάντως είναι καλό όταν έχεις μαμά. Ναι. Όταν είσαι παντρεμένος, αυτό δεν έχει καμία εφαρμογή. Να χτυπείς και να πεις γυναίκα, να άνοιξε. Να γυρίσεις το πρωί που το ξέρει η γυναίκα σου, ας πούμε, δεν έχει καμία εφαρμογή. Αυτό μην κάνεις τον κόπο να χτυπήσεις. Απλώς έχει ένα χαλάκι κάτω προτεραιότητα στο παράθυρο, στην πόρτα μπροστά, ξαπλώνεις το χαλάκι και βλέπεις την επόμενη μέρα αν θα σε δεχθούν μες στο σπίτι. Έτσι, για να ξέρεις. Λοιπόν, και για σένα και μόνο είναι το επόμενο θέμα. Έχουμε φτιάξει την ιδανική κρέπα. Παίρνεις ένα μαρουλόφυλλο. Ναι. Βάζεις αγκουράκι, κοτοπουλάκι, γιαουρτάκι, αβοκάντο, το κλείνεις και το τρως. Αστυνομία φαγητού δεν υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά ότι τώρα θα έχεις κάτι να φτιάξεις δύο πράγμα. Α, δίνει και οδηγίες η κυρία. Τι, έτσι. Αυτό είναι φοβερό. Έχεις, δηλαδή έχεις παταλήσει, δεν σου λέω να το φας, έχεις παταλήσει χρόνο για να κάτσεις να δεις αυτή τη συνταγή. Ναι, για σένα την έφτιαξα. Χρύσα, έχεις παταλήσει χρόνο να ακολουθείς αυτή τη συνταγή που βάζει. Δεν φτάνει το μαρούλι, βάζει και αβοκάντο μέσα. Με χαιρόνι να το τέλος εκπομπής θα μου μιλάει σίγουρα. Θα μας συνεχίσουμε. Πραγματικά. Και επίσης, να σε ρωτήσω κάτι, αφού έχεις φάει αυτό, λες μετά, έφαγα, εγώ έφαγα σήμερα. Βέβαια, δεν χόρτασες. Με αυτό. Καταρχάς, ξέρεις πόσες βιταμίνες έχει αυτό και πόσα θρεπτικά στοιχεία. Χρύσα, με τις βιταμίνες δεν χορταίνεις. Αυτό είναι απλά και να λερώσεις τα δόντια σου. Να πεις, παιδιά, λέρωσα λίγο τα δόντια μου. Πάμε να φάμε τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, γιατί εσύ ξέρω που θα ήθελες να πας. Πού θα ήθελα. Στη Γουρουνοπούλα με τα 11 ευρώ. Προφανώς. Τι ωραίο είναι αυτό, τι έκαναν του κ. Μπούρα. Τον τρέλαναν τον άνθρωπο. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θανάσης Μπούρας, ο οποίος ο κακομοίρης, εντάξει, ήθελε να καλέσει κόσμο για την ονομαστική του εορτή που ήταν πότε, ήταν χτες, προχθές, πότε ήταν. Ναι. Και λέει ότι σας περιμένω την Τετάρτη 18 του μήνα στις 7, λέει, σε ένα γνωστό ξενοδοχείο εκεί στην Ελευσίνα για την ονομαστική μου εορτή. Αυτή ήταν η ανάρτηση η σωστή του κυρίου Μπούρα. Ωστόσο, κάποιοι τον τρόλαραν στο Twitter και γράφει θα διατεθεί Γουρουνοπούλα 11 ευρώ όμως το άτομο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και κάνεις και ένα λάθος όμως, γιατί εδώ είναι το γνήσιο, δεν είναι Γουρουνοπούλα. Είναι όπως λέγεται κανονικά, Γουρνοπούλα. Α, συγγνώμη, ναι, δεν το διάβασα σωστά, έχεις δίκιο. Αν πας με σινία και τα λοιπά, δεν έχεις Γουρνοπούλα, Γουρνοπούλα. Έχεις τα δίκια σου, έχεις τα δίκια σου. Γουρνοπούλα, 11 ευρώ. Παιδί μου, μείνε στα 11 ευρώ κι εσύ, που έβαζε τον κόσμο και καλά να πληρώσει. Φυσικά δεν ισχύει αυτό, ναι. Ήταν ένα... Το κάνανε φάρσα. Ήταν φάρσα. Ποιος την έκανε? Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Κάτι ξέρεις για να κρύφω χαμογέλα, κάτι ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραίοτατα είναι αυτά. Ωραία. Παιδιά, γιατί ούτως ή άλλως τώρα θα έχουμε πολλά τέτοια, δηλαδή παρόμοιες καταστάσεις, όχι με φάρσεις λέω. Γιατί ξεκινάνε όλοι, προεκλογική περίοδος. Ναι, μην τους κάνουμε κι εμείς καμιά πλάκα. Στο μεταξύ θα πάρουν όλοι από 10-20 κιλά. Έχουν να πάνε σε τόσες σπίτες. Γιατί φέτος θα πάνε σε όλες τις σπίτες. Φέτος θα πας μέχρι και στο σύλλογο Νυφλή Φόσχολου, που θα είναι ιδιότητα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με τους πολιτικούς? Γιατί μόνο οι πολιτικοί πάνε στις σπίτες? Εμάς γιατί δεν μας καλούν τους δημοσιογράφους, ρε παιδί μου, και λέει, έλατε να πάρετε κι εσείς ένα κομματάκι να το κατητή σας. Έχεις δει κόσμο να καλεί δημοσιογράφους όλο τον κόσμο να πάνε να το φάνε πίτα? Γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να μας καλούν? Εγώ θα πήγα σε κάθε πίτα. Σε γιατί εσύ μπορεί να τους κάνεις ρουσφέτη? Οι πολιτικοί δεν τους κάνουν ρουσφέτη. Εμείς δεν τους κάνουμε ρουσφέτη. Α, εγώ για την πίτα μωρέ πάω. Εντάξει, εκείνος δεν σε θέλει για την πίτα. Και την πίτα ολόκληρη. Λοιπόν, μιας και είμαστε στα πολιτικά, είχαμε και άλλη δημοσκόπηση χθες της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. 7 ποσοστιαίες μονάδες. Όχι φάρσα. Όχι, αυτή δεν είναι φάρσα. 7 ποσοστιαίες μονάδες είναι η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία με 28,7. 21,7 έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει λίγο. 9,7 είναι σε αυτήν τη δημοσκόπηση. Τι τσιμπάει? Ανεβαίνει, 0,9. Τι λες, παιδάκι, από την προηγούμενη τη συγκεκριμένη? Ναι, από την προηγούμενη. Γιατί όλοι ήταν 10 πλάς. Ναι, χθες είδαμε άλλη δημοσκόπηση. Ήταν για τον Α η δημοσκόπηση. Ναι, αυτό λέω. Το ΚΚΕ με 4,7 από 4,8 και η Ελληνική Λύση με 3,5. Θυμάσαι τη δημοσκόπηση που έγινε, νομίζω ήταν από την Άλκο. Πόσο ήταν η διαφορά τώρα στη δημοσκόπηση εκείνη? Νομίζω ήταν γύρω στις 7. 7 ή 8 νομίζω ήταν. Αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ναι. Θα μας βοηθήσει το αγαπημένο μας κοντρόλ. Περίεργες ήταν αυτές οι εκλογές, Χρυσά.
Λες, Περίεργες ήταν αυτές οι εκλογές. Εντάξει. Περίεργες ήταν αυτές οι εκλογές, γιατί τώρα γίνεται ένας αχταρμάς, μπαίνει το Πασόκ στην εξίσωση. Υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει, πού θα πάει, με ποιον θα πάει, τι θα γίνει. Σου είπε εγώ, προς τα πού γέρνει. Ο κύριος Γεραπετρίτης λέει είμαστε όμορα κόμματα με το Πασόκ. Είμαστε όμορα κόμματα. Το Πασόκ απάντησε τίποτα. Όχι, την απάντησε. Την απάντησε το Πασόκ. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αυτά με τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και για πάρα πολλά θέματα. Κυρίως αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι η οικονομία. Έτσι, είναι το νούμερο ένα. Δεν θα σου μιλήσω για το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Σε εσένα, σε βγάζει από τα ρούχα. Κάτσε. Όχι, δεν με βγάζει από τα ρούχα μου. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα, ρε Χρυσά, όμως. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνει διαφορετικά. Υπάρχουν ερωτήματα. Έχουμε καταγγελίες τηλεθεατών που θα τους βάλουμε αργότερα στον αέρα να μας πούνε, τι έχουν δίκαινη στην αγορά. Γενικότερα, υπάρχει ένα μπέρδεμα, για να μην κατηγορήσω κάποιον χωρίς να φταίει. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στους καταναλωτές. Τι είναι πιο ακριβό, πότε είναι πιο ακριβό, πότε είναι πιο φθηνό. Ο άλλος πηγαίνει στον μπακάλικο και παίρνει κάτι πολύ πιο φθηνό από ό,τι το παίρνει στο σούπερ μάρκετ. Και λες τώρα, το σούπερ μάρκετ παραγγέλνει κοντέινερ, δεκάδες κοντέινερ. Πώς γίνεται να είναι πιο οικονομικά στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς από ό,τι στο σούπερ μάρκετ που παραγγέλνει τεράστιες ποσότητες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Θα τα δούμε όλα εδώ. Θα είναι κοντά μας τόσο ο κύριος Αναγνωστόπουλος που είπε ο Μάνος, τόσο και ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, για να μην κάνουμε λάθος. Είναι του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Θα δούμε και με καταγγελίες τηλεθεατών που μας έχετε στείλει τις φωτογραφίες. Τις έχεις, εδώ αυτό είναι 4-15. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, να μας βοηθήσει η Γεωργία Λινάρδου, είναι πελτές ντομάτας. 2,79 έχει στο μπακάλικο, στο μίνι μάρκετ, έτσι. 4,15 στο σούπερ μάρκετ. Θα τρελαθούμε τώρα. Η ίδια ποσότητα, ο ίδιος πελτές και έχει διαφορά πάνω από 2 ευρώ. Παιδιά, το βλέπετε. Δηλαδή, εδώ υπάρχει, θα μου πεις, okay, ακούω και τις φωνές που λένε ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά, παιδιά, δεν σημαίνει ασυδοσία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε παρακάνει. Ελεύθερη αγορά δεν είναι ασυδοσία. Κοίταξε να δεις, κάποια πράγματα θεωρώ ότι δεν τα έχουν επικοινωνήσει όπως είναι, θα πω. Όχι. Εντάξει, το λέμε. Στην πραγματικότητα όπως είναι. Πες αυτό που θες να πεις, γιατί έχω την απάντηση σε αυτό. Την έχεις. Για δώστε μου. Όχι, αν έχουν επικοινωνήσει. Νομίζω ότι ακολουθούν λάθος δρόμο και κάνουν το εξής. Αντί να βγουν να πάνε με τους καταναλωτές και να πούνε, παιδιά, έχετε δίκιο. Να το δούμε το θέμα αυτό. Ναι. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, γιατί τσακωνόμαστε οι δυο μας συνέχεια, που σου λέω, ρε Χρύσα. Δεν μπορεί μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού αυτό το προϊόν να έχει 2 ευρώ και το ίδιο προϊόν άλλης μάρκας έξω το καλάθι να έχει 1 ευρώ. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, σου λέει ότι και έξω από το καλάθι μπορούμε να κάνουμε προσφορές. Βέβαια, τη στην απάντηση, για να μην τη δίνουμε εμείς. Καλό θα είναι να μας τη δώσει ο κύριος Αναγνωστόπουλος σε λίγο. Θα είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα και του Μάνου εδώ, γιατί το λέει καθημερινά. Θα ζητήσουμε μία απάντηση από τον κύριο Αναγνωστόπουλο και θα δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Τσάντησε πάλι πριν. Γιατί έλεγε ο κύριος Αναγνωστόπουλος την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει αυτό και έχουμε φωτογραφίες να του δείξουμε του ανθρώπου. Όχι, να δει δηλαδή, γιατί κάναμε ρεπορτάζ να του δείξουμε τις φωτογραφίες. Εμείς το θέμα είναι να του τις δείξουμε τις φωτογραφίες. Μα προφανώς πρέπει να τις δει και από το ρεπορτάζ το δικό μας. Γιατί δημοσιογράφοι αυτή είναι η δουλειά μας. Να δείχνουμε τα στοιχεία και να παίρνουμε απαντήσεις. Τις ετοιμάζουμε τις φωτογραφίες και θα τις δείτε λίγο αργότερα τι γίνεται εντός και εκτός καλαθιού με ομοειδή προϊόντα. Όμοια προϊόντα. Μάλιστα. Ουφ, τα πες και εξαλάφρωσες. Και δεν τα έχω πει ακόμα όλα, να ξέρεις. Καλά, για εντάξει. Μόλις έρθει ο κύριος Αναγνωστόπουλος, δεν ξέρω τι θα ακούσει. Για πες. Λοιπόν, χθες είχαμε πάλι ενώπιον των δικαστών την Εύα Καϊλή. Στο άλλο μεγάλο θέμα, στο Qatar Gate, η κυρία Καϊλή μίλησε για 10 περίπου λεπτά, ωστόσο για ακόμα μία φορά δεν έπεισε. Μπήκε με χειροπέδες και ξαναβγήκε με χειροπέδες και οδηγήθηκε προς τις φυλακές. 4 ανακρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικά για την κυρία Καϊλή. Δεν γνωρίζουμε όμως προς το παρόν τι έχει πει ο Παντσέρη, δηλαδή αν αυτά που είπε, γιατί είπαμε ότι ανοίγει σιγά σιγά το στόμα του. Περίμενε, για να σε ρωτήσω τώρα στον Παντσέρη, του έχουν πει, έχει κλείσει η συμφωνία ο Παντσέρη, σωστά. Να πεις να τα λέω σωστά γιατί το ξέρεις το θέμα. Ο Παντσέρη έχει κάνει συμφωνία ότι θα τους δώσει όλους, θα τα δώσει όλα. Με αντάλλαγμα να μείνει μόνο ένα χρόνο στη φυλακή. Σωστά. Σωστά. Βέβαια, εδώ ισχύει και κάτι άλλο σε αυτές τις συμφωνίες. Ότι εάν αποκρύψει το παραμικρό, το οποίο θα αποκαλυφθεί αργότερα στην έρευνα. Ακυρώνονται όλα. Ακυρώνονται όλη η συμφωνία και ξαναπάει από την αρχή. Ακριβώς.
Τέλος πάντων, πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Η κυρία Καϊλή βρίσκεται σε απομόνωση, όπως είπε ο δικηγόρος της, ο κύριος Δημητρακόπουλος, που και χθες βρέθηκε στο πλευρό της. Μίλησε για απάνθρωπες, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης δηλαδή. Είπε ότι δεν την άφηναν ούτε δεύτερο παλτό να έχει, ότι η γυναίκα κρύωνε μέσα στις φυλακές. Η Μαρία Ρόνι όμως το ξέρει καλύτερα, η ανταποκριτριά μας από τις Βρυξέλλες, και θα μας τα πει. Πάμε να την ακούσουμε. Καλή σας ημέρα από τις Βρυξέλλες. Η Εύα Καϊλή θα πρέπει να παραμείνει για έναν ακόμα μήνα στην φυλακή, σύμφωνα με την απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης. Εχθές η κυρία Καϊλή βρέθηκε ενώπιον του Προδικαστικού Συμβουλίου, το οποίο έκρινε να παρατείνει κατά έναν ακόμα μήνα την προληπτική της κράτηση. Και αυτό παρά ότι η κυρία Καϊλή συνεχίζει να δηλώνει αθώα, ότι δεν είχε καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα που είχε στήσει ο Παντσέρη και ο σύντροφός της, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, δεν δωροδοκήθηκε ποτέ και δεν συμμετείχε ποτέ σε ξέπλυμα χρήματος. Οι δύο δικηγόροι της κυρίας Καϊλή κατηγόρησαν τη βελγική δικαιοσύνη ότι βάζουν την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πληρώσει το υψηλότερο τίμημα και η κράτησή της γίνεται υπό δύσκολες, υπό σχεδόν απάνθρωπες συνθήκες, όπως μας περιέγραψαν. Ακούσαμε το ξέσπασμα του κημηρίου Δημητρακόπουλου, που είπε ότι τρεις φορές οδηγήθηκε ευνηδιαστικά στον ανακριτή, χωρίς να προλάβουν να είναι οι δικηγόροι της μαζί της. Μάλιστα, 16 ώρες έμεινε σε ένα κελί στην αστυνομία, μέσα στο κρύο. Ο δε κύριος Ριζόπουλος υπογράμμισε ότι μόνο δύο φορές έχουν επιτρέψει στην κυρία Καϊλή, μέσα σε 6 εβδομάδες που βρίσκεται στη φυλακή, μόνο δύο φορές έχει δει την 2 ετών κόρη της. Πάντως, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι χθες στο Προδικαστικό Συμβούλιο η κυρία Καϊλή μίλησε για 10 περίπου λεπτά. Ήταν εμφανώς καταβεβλημένη από ό,τι μαθαίνουμε, όμως αρκετά ήρεμη. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της, μας ενημέρωσε ότι η κυρία Καϊλή δεν θα ασκήσει το αίτημα της έφεσης και άρα θα πρέπει να περιμένει ακόμα έναν μήνα στη φυλακή μέχρι να επανεξεταστεί το αίτημα της, να βγει με περιοριστικούς όρους, με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Είναι ακόμη ένα μήνα, ε? Ακόμα έναν μήνα, ακριβώς. Γιατί νόμιζα ότι θα πηγαίνει τρίμηνο μετά, θυμάστε τι λέγαμε χθες. Θα πηγαίνει για ένα μήνα, ένα μήνα, ναι. Και μετά θα πηγαίνει 3 και 6 μήνες. Είναι το δικαίωμά της να ετηθεί εκ νέου την αποφυλάκησή της, έτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν, με τίποτα. Δεν τα κατάφερε για ακόμα μία φορά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε λίγο μετά την απόφαση του δικαστήριου ο κ. Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της. Ζεβέ του Ζουρντίρ και Εύα Καϊλή σε Innocent. Στο κελί στην αστυνομία στις Βρυξέλλες θυμίζουνε μεσαίωνα. Δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί, της το απαγόρευσαν. Δεν μπορούσε ούτε να ζεσταθεί. Της πήραν το παλτό, την άφησαν σε ένα δωμάτιο που ήταν κρύο και δεν είχε την δυνατότητα για μια δεύτερη κουβέντα. Και μάλιστα ήταν σε μια κατάσταση που όλες οι γυναίκες βιώνουν μια φορά το μήνα με πολύ αίμα και δεν της έδωσαν την δυνατότητα να πληθεί. Είναι βασανιστήρια. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στις δικτατορίες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν καταγγείλει ο κύριος Δημητρακόπουλος, συνήγορος της κυρίας Καϊλή, η οποία Εύα Καϊλή, να σας πούμε ότι σήμερα σπάει τη σιωπή της και μιλά κατά αποκλειστικότητα στην ώρα Ελλάδα, στον Δημήτρη Καμπουράκη και στον Παναγιώτη Στάθη. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι στο Open. Έχετε να ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και έχει γενικότερα ενδιαφέρον να ακούσουμε την Εύα Καϊλή. Γιατί θα είναι και η πρώτη φορά την ακούσουμε μετά την προφυλάκησή της, την κυρία Καϊλή. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Λίγο μετά στην ώρα Ελλάδος λοιπόν θα τα δούμε όλα και θα τη δούμε τι λέει αποκλειστικά στο Open. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στα εσωτερικά, να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που συμβαίνει στην οικονομία, γιατί από τη μία πλευρά έχει στον Ταβός τη μεγάλη. Το οικονομικό φόρουμ, όπου εκεί συζητάνε και λένε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε στον Ταβός ότι φαίνεται ότι τα δυσκολότερα τα ξεπεράσαμε, βλέποντας τους δείκτες και τις τιμές της ενέργειας να πέφτουν. Εδώ όμως στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί οι τιμές δεν λένε να πέσουν. Αντιθέτως, υπάρχουν και προβλέψεις ανατιμήσεων. Και βέβαια πρέπει να σου πω τώρα, μου κάνει εντύπωση το εξής.
ότι ενώ εμείς κάναμε τις προβλέψεις για το 2023, όταν λέγαμε προβλέψεις, αυτά μας έλεγαν ειδικοί, που έρχονται να τιμήσεις, τι τιμολογείται παραπάνω. Mm. Και λέω, πώς μπορείς να έχεις κλειδώσει ένα τιμήσεις για το 2023, ρε παιδάκι μου, όσο πέφτουν οι τιμές της ενέργειας και του ρεύματος. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν το νούμερο ένα που ξεκίνησε να αυξάνει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και τα έχει συμπαρασύρει όλα. Τώρα από εδώ και πέρα, αφού πέφτει το φυσικό αέριο και η ενέργεια, δεν θα έπρεπε να δούμε τις τιμές να μειώνονται? Καλό, ε. Το άλλο, με το δεκτό. Ναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για την ακρίβεια, γιατί έχει ενδιαφέρον. Με την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα των καταναλωτών, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει, αφού πολίτες βλέπουν μειωμένες ποσότητες προϊόντων στις ίδιες ή και αυξημένες τιμές. Πάμε για ένα πράγμα και φεύγουμε με τριπλάσιες τιμές. Μισθωτοί και συνταξιούχοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Ο μέσος μισθός έφτασε το 2022 στα 1.176 ευρώ από 1.117 ευρώ το 2021. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 59 ευρώ και 5,25%, ενώ ο πληθωρισμός έτρεξε με 9,6%. Έχουμε στείλει και επιστολή στο Υπουργείο, η οποία τους καλούμε, τους δείχνουμε, τους λέμε και τα προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει το περιεχόμενο. Στραγγιστό γιαούρτι του ενός κιλού κόστιζε 3,67 ευρώ και πλέον σε συσκευασία 900 γραμμαρίων κοστίζει 3,98 ευρώ. Ενώ στιγμιαίος καφές των 100 γραμμαρίων κόστιζε 5,13 ευρώ, αλλά μειώθηκε σε 95 γραμμάρια έναντι 5,48 ευρώ. Ενώ έχουν μειώσει την ποσότητα, αυξάνουν και την τιμή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι υπερδιπλάσια του πληθωρισμού. Και βλέπουμε την απάτη της αλλαγής συσκευασιών, προκειμένου να μην φανεί αυτή η άξιση του καταναλωτή. Μόνο ως αποτέλεσμα ακραίου αντιπολιτευτικού μένους θα μπορούσε να θεωρηθεί η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, που κάνει λόγο για δημοκρατική εκτροπή και εσχροκέρδεια και προσπαθεί μάλιστα να τα συνδέσει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε για μείωση στο μέσο κόστος του καλαθιού κατά 20% από την έναρξή του, ενώ προανήγγειλε περισσότερα επώνυμα προϊόντα. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι να προσθέσουμε ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι ώστε να έχουν την επιλογή οι καταναλωτές. Πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης ανέφεραν στο Open ότι για τις ελάχιστες περιπτώσεις παρατυπιών στις συσκευασίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ενώ ζητούν από τους καταναλωτές να καταγγέλουν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στην αγορά. Και αυτά συμβαίνουν και θα έλεγε κανείς και στην υπόλοιπη Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Εδώ ακούω αυτό που λένε και διαφημίζει κιόλας το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι, παιδιά, κοιτάξτε, και στη Γαλλία έχουν πάρει να υιοθετήσουν το καλάθι του νοικοκυριού. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε, για να κάνουμε και ένα έτσι σχόλιο, ότι όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ και βγάζουν πράγματα για το καλάθι του νοικοκυριού, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι αντίθετος με το καλάθι του νοικοκυριού. Αντιθέτως, θυμάσαι στις πρώτες δημοσκοπήσεις, μετρήσεις, ο κόσμος ήταν υπέρ του καλαθιού του νοικοκυριού, αρκεί αυτό να λειτουργεί με τους κανόνες που πρέπει και να εξυπηρετεί και αυτό που πρέπει. Η κριτική δεν σημαίνει από τους πολίτες ότι είναι και αντίθετοι με το καλάθι του κυριού, δεν θέλουν φθηνότερες κανόνες. Θέλουν να λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών και όχι μόνο υπέρ των επιχειρηματιών. Και στη Γαλλία, κοίτα τι γίνεται, γιατί όλα αυτά γίνονται για την οικονομία. Γίνονται σε για την απεργιακό κλειό, για το συντοξιδοτικό περισσότερο ουσιαστικά εκείνοι απεργού. Αλλά παράλληλα με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Βέβαια. Που περιμένουν να κάνουν και το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπες εσύ. Ναι. Βέβαια, μιλάμε για άλλους μισθούς εκεί, έτσι, και για άλλες συνθήκες. Κοίταξε, Χρυσά, εδώ πολλές φορές, επειδή το λέμε, έλα μωρέ, στη Γαλλία έχουν ή στην Αγγλία έχουν τους τάδε μισθούς, έχουν και ένα άλλο κόστος ζωής, για να τα λέμε όλα, έτσι. Πουθενά δεν είναι πουθενά ευχαριστημένος ο κόσμος, ούτε στη Γαλλία ούτε στην Αγγλία. Παρά το γεγονός του πολύ αυξημένους μισθούς, αλλά έχουν και πολύ ψηλό κόστος ζωής. Απεργούν τόσο και για άλλα θέματα, για θέματα μεταφορών, για θέματα παιδείας. Ακινητοποιούνται και τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί και στην Γαλλία και σήμερα. Θες να πάρουμε το ρεπορτάζ που έχει ωραίες εικόνες. Μαθητές αναποδογυρίζουν κάδους σκουπιδιών. Αστυνομικοί τους περικυκλώνουν και κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού. Οι ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του νέου συνταξιοδοτικού που αυξάνει το όριο ηλικίας στιγματίζονται από επεισόδια. Retirement age is 62. That's one of the lowest in the European Union. The headline proposal is to gradually raise it to 64. That pushback will take place in periods of 3 months a year up to the year 2030. Εργαζόμενοι κάθε ηλικία, συνδικάτα αλλά και φοιτητές, σχηματίζουν πανεθνικό απεργιακό κλειό και παραλύουν τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών της Γαλλίας.
Ο πήγος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός, ακόμη και δημοτικά σχολεία δεν άνοιξαν, ενώ διακόπηκαν δρομολόγια τρένων. I was planning on traveling on Wednesday evening to avoid the disruptions, and I noticed that my train had been cancelled. We are fed up. I work outside whether it's raining, snowing or windy. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπαίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Recent polling here in France has found 80% of the population is against his plan. Macron's reputation as a former banker who's out of touch with the people isn't helping. Εργαζόμενοι σε διελιστήρια δεν πήγαν στην εργασία τους, διακόπτοντας τις παραδόσεις πετρελαίου, ενώ απήχε και το 40% των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε γνωστό πως πάνω από 10.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί θα βγουν στους δρόμους για τις διαδηλώσεις. Whenever we make changes to the system, it inevitably raises concerns. We know we're asking the French to collectively make an effort to work longer in their lifetimes. Σε όλη τη χώρα προγραμματίστηκαν 200 συγκεντρώσεις, με τη μεγαλύτερη στο Παρίσι. Και όπως λένε τα συνδικάτα, θα κορυφώσουν τις κινητοποίησεις τους τις επόμενες ημέρες και εν όψει της Δευτέρας, οπότε και θα παρουσιαστεί επίσημα το εργασιακό νομοσχέδιο. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Τι καλά να πάμε. Φωνάζει τόση ώρα. Παναγιώτη, λίγο καφέ. Παναγιώτη, λίγο καφέ. Τη βάζει ο Παναγιώτη λίγο καφέ, ζεστό. Ήθελε και ζεστό το καφεδάκι τη και κάηκε. Γιατί πήγε να πιει μονορούφι την κούπα. Παναγία μου. Τι τραβάμε κι εμεί εδώ μέσα. Τι τραβάμε κι εμεί εδώ μέσα. Τέλο πάντων, εγώ θα πω καλημέρα στα Χανιά, γιατί ο Βαγγέλης μα βλέπει και μα χαίρεται και εμεί χαιρόμαστε, Βαγγέλη μου, που είσαι κοντά μα. Καλημέρα και στη Γωγό. Πολύ ωραίο δίδυμο, λέει, είμαστε. Ευχαριστούμε. Ξέρει εγώ όμως τι μου κάνεις κάθε πρωί που σε τραβελογάω για να μπει στο στούντιο. Εγώ, παιδάκι. Που έχεις πάρει στρατιά εδώ από επιτελείο για να σε ετοιμάσουν. Αν είναι δυνατόν. Τώρα θα επικαλεστώ μαρτυρίες, θα έρθουν μπροστά όλοι οι άνθρωποι, οι συνεργάτες μας και γίνεται τρελής. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Ωραία έναρξη λέει και ωραίο το σημερινό τραγούδι να το ακούτε κάποιοι εσείς. Ρομαντικά. Καλημέρα και στη Μαρία. Πολλές καλημέρες σας. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Κάποια στιγμή. Τι? Κάμερα σε μένα, παρακαλώ. Oh. Κάμερα σε μένα. Κάποια στιγμή θα σας μιλήσουμε για τα τραγούδια τα οποία παραγγέλνει η Χρύσα Φόσκολου. Αυτή ήταν μια εξαίρεση χθες. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης ο Αντώνης Περούλης της έκανε τη χάρη να παίξει το τραγούδι αυτό. Γιατί ήταν ένα ρομαντικό. Κάποια στιγμή όμως κάνω τη λίστα, θα σας αποκαλύψω ποια τραγούδια, με τι τραγούδια ζητάει η Χρύσα Φόσκολου να ξεκινήσει εκπομπή. Τη Δευτέρα θα μπούμε με ρέμο. Σας τα έλεγα. Εντάξει, για πάμε. Το λέω δημόσιο για να μπορείτε να μου το κόψετε. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Το λέω, τέλος. Καλά κάνεις. Ανοιχτή επικοινωνία είμαστε στο Facebook, ανοιχτή κατ' παύλα επικοινωνία είμαστε στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε όμως ότι είναι πολλά τα άλογα και τρέχουν και καλπάζουν. Σε τρόμαξα. Ναι, και τα πολλά άλογα. Το νέο Toyota Yaris Active έρχεται στα χέρια σας ένα φοβερό πανέμορφο αυτοκινητάκι. Έχει βραβευτεί αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2021. Αξίζει 16.000 ευρώ σε πολύ πολύ λίγες μέρες η κλήρωση. Λοιπόν, εγώ έχω να σας δώσω τις χειμερινές εκπτώσεις της Viocarpet που ξεκίνησαν με όλα τα χαλιά από μείον 30, μείον 40 και μείον 50%. Όλα για όλα. Μοντέρνα, κλασικά, παιδικά και επώνυμα χαλιά ναυ-ναυ σε απίστευτες τιμές εκπτώσεων. Επισκεφτείτε λοιπόν το πιο κοντινό σας κατάστημα Biocarpet ή το επίσημο e-shop της εταιρείας το www.biocarpet.gr. Εκπτώσεις στη Biocarpet, τη μεγαλύτερη εταιρεία χαλιών στην Ελλάδα. Προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου πριν εξαντληθούν. Μάλιστα. 14999. Τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε ένα μηνυματάκι. Open κενό και ξανά αποστολή στο 14999. Επιστρέφουμε. Το ξέρουμε ότι είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Κάτσε να βρω έναν τρόπο να κάνουμε μία πάσα στο επόμενο θέμα. Γιατί καπετάνιο θα δούμε. Α, ναι. Βέβαια, καπετάνιο θα. Αφού σου είπα, θα δεν σε πάω θάλασσα. Δηλαδή. Όχι, παιδάκι μου. Θα ρωτήσω, θα πάμε να δούμε το Φάνη τον Καραμπατσάκι με τον Καπιτάν Αντώνη. Να ρωτήσουμε τον Καπιτάν Αντώνη αν είναι παντρεμένο. δεν έχω άλλη λύση. Δηλαδή, τι άλλη πάσα να κάνουμε. Τι άλλο να κάνει και αυτό ο άνθρωπο. Καλημέρα σα. Είναι ο Φάνη, τον έχουμε. Το Φάνη ή τον έχουμε σε λίγο. Όσο λίγο τον έχουμε. Άκου όμω, κλέαρχε. Καλημέρα στον Κλέαρχο. Την έχω τρομάξει. Δεν μπορώ να γυρίσω. Την έχω τρομάξει. Κλέαρχε,
Θα χρειαστεί να μας δώσει μια έμφαση σήμερα, ναι, για τις περιοχές της Πάτμου, της Κο, της Ρόδου και του Καστελόριζου. Βεβαίως. Γιατί θα ταξιδέψουμε, θα πάμε σε καράβι. Μετά θα πάμε να δούμε πλοίαρχο, ο οποίος ταξιδεύει, κάνει το δρομολόγιο αυτό και έχει σημασία να ξέρουμε και τι καιρό θα κάνει σε αυτά τα νησιά. Μάλιστα. Τι άλλο θέλεις πια από αυτή την εκπομπή? Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πολύ. Αντώνη, δείξ' του εδώ τον πιτσιρικά. Θα ταυτιστείς. Ό,τι να είναι αυτή η εκπομπή, όπου να είναι πάμε. Θα ταυτιστείς με τον πιτσιρικά. Δες εδώ. Εμείς μόλις πάει 10. Αυτό, παιδιά. Αυτό, παιδιά, δεν το έχω ξαναζήσει. Το ζω τώρα που κάνουμε την εκπομπή. Έχει δίκιο η Χρυσά, στις 10. Είναι ακριβώς έτσι. Και δεν θες και μεταξύ 1,5 με 2 δευτερόλεπτα για να κοιμηθείς. Δεν θες και περισσότερα. Πολλά λες, πολλά λες. Μετά τις 9 έχει αρχίσει ήδη έχεις τύψεις. Πω από τι κάνω τώρα, που έτσι είμαι, πώς θα ξυπνήσω και όλα αυτά. Λοιπόν. Θες να πάμε στον καιρό ή θες να πάμε στον καπετάνιο? Θα πάμε στον καπετάνιο Αντώνη που είναι μαζί με, το Φάνι. Α, δεν είναι, μου λες, λέει μέσα παράθυρα. Μέσα παράθυρα, καταλαβαίνω. Και εσύ καταλαβαίνεις μέσα παράθυρα. Ωραία, πάμε να σηκωθούμε να δούμε τον καιρό τότε. Πάμε, ναι, στον Κλέαρχο. Πάμε στον Κλέαρχο. Πάμε να τον δούμε. Πάρουμε και το καφεδάκι μας εδώ να μας τα πει. Πω, τι βλέπω. Θες να πας από την πλευρά του Κλέαρχου εδώ πώς γυρίζεις, που δεν μπορείς να γυρίσεις από. Δεν μπορείς να γυρίσεις αριστερά. Μονοκόμματι. Τι είναι αυτά εδώ που βλέπω, Κλέαρχε, επιτέλους? Είναι αυτό το κύμα καουγκερίας Χρύσα που θα μας απασχολεί εδώ και αρκετές ημέρες και από σήμερα έχουμε βροχές. Εγώ βλέπω χιονάκια ή αυτό το εφέ είναι ψεύτικο? Και χιόνια, βεβαίως. Χιόνια στην Ιταλία, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Θα έρθουν τα χιόνια και εδώ στη χώρα μας. Ναι, ναι. Θα χιονίσει στα βουνά μας, στα χιονοδρομικά κέντρα. Στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα μέσα και σε πόλεις. Θα κάνει έτσι κρύο προς τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όμως, μπορούμε να πούμε ότι προς τη νότια νησιωτική χώρα θα βλέπουμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς. Δεν μιλάς τώρα για βαρύ χιονιά. Μετεωρολογική βόμβα και όλα αυτά. Μετεωρολογική βόμβα, αν σχηματιστεί, θα σχηματιστεί στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Αυτό απλά το κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει και τη χώρα μας, καθώς θα αρχίσει να κινείται προς τα βορειοανατολικά. Όχι όμως σαν μετεωρολογική βόμβα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Η Ευρώπη δηλαδή έχει κακοκαιρία. Ναι. Η Ευρώπη έχει γενικά βαριά κακοκαιρία, ιδιαίτερα τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα, αλλά και προς την Ιταλία. Βλέπετε εδώ και στο χάρτη μας με το βαθύ μπλε χρώμα. Και αυτό είναι και το αίτιο που θα έχουμε και εμείς διαδοχικά κύματα κακοκαιρία. Αυτό θα προχωρήσει ή δεν προχωράει? Αυτό στροβιλίζεται χρήσα γύρω από τον εαυτό του. Θα στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες και θα δίνει κύματα βροχών και καταιγίδων και στη χώρα μας κατά περίοδους. Μάλιστα, για να τα δούμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Έχουμε ήδη βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, 20 Ιανουαρίου, έχουμε γενικά έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια. Σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί και μέσα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι οι βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Θα δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα προς τα βορειοδυτικά υπηρετικά τμήματα, δηλαδή προς την Ήπειρο, αλλά κυρίως θα λέγαμε τη Δυτική Μακεδονία. Στο πεδίο των ανέμων, παρατηρήστε ότι τόσο μέσα στο Ιόνιο, εδώ λοιπόν χαρακτηριστικά στη θάλασσα του Ιωνίου Πελάγους, αλλά και μέσα στο Αιγαίο θα κυριαρχεί ο νοτιάς. Οι εντάσεις του κατά περιόδους θα προσεγγίζουν τα επίπεδα Θιέλης, ακόμη δηλαδή και τα 8 μποφόρ, και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές θα προσεγγίσει τους 14 με 17 βαθμούς. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα συναντήσουμε προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χαμηλότερη θερμοκρασία προς τη Βορειοδυτική Ελλάδα, που δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα και για την Αττική μας. Για σήμερα Παρασκευή ξεκινάνε κάποια φαινόμενα, τοπικές βροχοπτώσεις και αυτή τη χρονική στιγμή στα πιο δυτικά τμήματα του Σαρονικού. Μέσα στις αμέσως επόμενες ώρες θα δούμε τα φαινόμενα αυτά να γίνονται πιο έντονα, θα κινηθούν πιο ανατολικά και θα κινηθούν και τοπικές καταιγίδες. Θα βελτιωθεί πρόσκαιρα ο καιρός, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα στο πεδίο των ανέμων. Σε Σαρονικό και Νότιο Ευωϊκό θα επικρατήσει πολύ ισχυρός νοτιάς. Προς το απόγευμα θα στραφεί σε δυτικό για να αρχίσει να υποχωρεί. Και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, βλέπετε στους δέκτες σας, δεν ξεπεράσει σήμερα τους 16 βαθμούς Κελσίου. Και λίγο πιο βόρεια, κάτι Θεσσαλονίκη μας, όπου ήδη εκδηλώνονται βροχοπτώσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βροχές. Θα πάμε έτσι μέχρι και το μεσημέρι και στη συνέχεια ο καιρός και εδώ θα παρουσιάσει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Νοτιάδες ή άνεμοι στο Θερμαϊκό με τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Πάμε τώρα να δούμε μέρα με την ημέρα τι αναμένουμε από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.
Με τους κόκκινους κύκλους επισημαίνουμε τις περιοχές όπου θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, αύριο Σάββατο 21 Ιανουαρίου και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα δώσει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα δυτικά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πάμε να δούμε και για την Κυριακή. Κυριακή λοιπόν 22 Ιανουαρίου, πλέον βλέπετε τρεις κύκλους. Ο ένας αφορά και πάλι τη δυτική χώρα, ο δεύτερος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο τρίτος το εσωτερικό της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή θα λέγαμε κυρίως προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Σε αυτές εκεί τις περιοχές χρειάζεται προσοχή, δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται ακόμη και από χαλαζοπτώσεις. Να τονίσουμε ότι θα επιμείνουν οι χιονοπτώσεις στα βουνά μας, θα συνεχίσει να χιονίζει σε χαμηλά υψόμετρα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Και να κλείσουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για την Δευτέρα. Βλέπετε Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τα πιο έντονα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Σχηματίζετε αυτό που λέμε στην μετεωρολογία, σε ό,τι αφορά τα έντονα φαινόμενα, ο καιρός τύπου Π, δηλαδή δυτική Ελλάδα, βόρεια τμήματα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Αυτός ο καιρός τύπου Π μου θυμίζει ότι το παγώσαμε. Οπότε σε ακούνε λίγο καιρός τύπου Π, είναι παγώσαμε. Έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλαρχέ μου. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς ήρθατε, κύριε. Να είσαι καλά, φίλε. Τι θα κάνω με αυτές τις παρεμβολές στα αυτιά μου. Με τις παρεμβολές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω να πάρει, θα έρθει. Όχι, μετά μου λέτε εμένα ότι φωνάζω. Πάρει, πώς από εδώ, πόσους μέρες ρεπό έχεις εσύ, Πάρει. Τα σημειώνεις όλα, τα σημειώνω. Πόσο καιρό λείπει ο Πάρης? Έλα, μωρέ, μια-δυο μερούλες πήρε. Έχω δίκιο, το σύμμαχό μου, Κώστα, έχω δίκιο. Πάντα. Έτσι, φωνάζει και Κατερίνη από πίσω. Πάντα, έτσι, για να βλέπεις τι γίνεται. Πού είναι το team μου σήμερα? Πάμε εφημερίδες, πάμε εφημερίδες, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα νέα, προσοχή, απάτη, πουλάνε ανύπαρκτες επενδύσεις. Με δέλεαρ υποτιθέμενες υπεραποδόσεις, επιτίδιοι προσεγγίζουν την υποψία στους πελάτες και υφαρπάζουν περιουσίες. Χιλιάδες νοικοκυριά στον αέρα. Τι αποκάλυψε η υπόθεση του Μοσχάτου? Απάτες με χρηματοοικονομικά προϊόντα, κρυπτονομίσματα και άλλες ιστορίες. Παιδιά, εδώ προσέξτε. Δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται, γιατί η εφημερίδα το συνδέει με την υπόθεση του Μοσχάτου. Ναι. Σας θυμίζω την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, η αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση ενός τέτοιου πολύ μεγάλου κυκλώματος ανθρώπων που υπόσχονταν σε πολίτες ότι δίνοντάς τους χρήματα θα τους αποδώσουν πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο κέρδος, και έχαναν τα λεφτά τους. Τώρα, εδώ η εφημερίδα το προχωράει και το συνδέει με την υπόθεση του Μοσχάτου. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη ουρά το θέμα. Τραγωδία στο μάτι. Καήκανε και οι τέσσερις αγκαλιασμένοι. Η ιστορία με τις δίδυμες Σοφία και Βασιλική και τους παππούδες τους. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει κάποιος να παρακολουθήσει αυτή τη δίκη από κοντά. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε καλύψει και οι δύο στο ρεπορτάζ πολλές δίκες. Είναι πολύ δύσκολο να σταθείς μέσα στη δικαστική αίθουσα όταν ακούς τις μαρτυρίες, ακόμα και σε τέτοια χρονική απόσταση από αυτήν την τεράστια τραγωδία, σπάς, δεν μπορείς. Πραγματικά δεν μπορείς, όχι να τα περιγράψεις, ούτε να τα ακούσεις. Ναι. Τα παιδάκια βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα σε ένα οικόπεδο μαζί με τη γιαγιά και τον παππού. Είναι συγκλονιστικές και εικόνες που ούτε μπορούμε να περιγράψουμε. Βλέπουμε και τότε. Πραγματικά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που μας έλεγες πριν για τη δημοσκόπηση. Ναι. Του Μέγκα. Σε τροχιά αυτοδυναμίας με 8,9 μονάδες η διαφορά. Αν πιάνει τώρα, Πάρει η κάμερα, γιατί είναι πολύ μικρά η γραμματοσειρά εδώ. Δίνει στο 36,4 τη Νέα Δημοκρατία, στο 27,5 τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,4 το ΠΑΣΟΚ, στο 8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο 4,5 την Ελληνική Λύση, αν δεν κάνω λάθος, και το ΜέΡΑ 25 στο 3,5. Πάμε πιο κάτω στα υπόλοιπα θέματα. Παρασκήνιο, λέει η εφημερίδα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές. Παραμένει στη φυλακή η Εύα Καηλή. Και να επαναλάβουμε ότι η Εύα Καηλή σήμερα στην εκπομπή του Open, στην πρωινή εκπομπή του Open, ώρα Ελλάδος, σπάει τη σιωπή της. Δώρα στη Μέτσολα, η κυρία πρόεδρος, τα λουκάνικα και οι σαμπάνιες. Η κυρία Μέτσολα που έλεγε σε όλους, έβαζε χέρι σε όλους και έλεγε να δηλώνεται, γιατί οι ευρωβουλευτές δηλώνουν τα δώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σαν τους Έλληνες βουλευτές, υποτίθεται, που έχουν και τον τενεκέ με το λάδι τους και όλα αυτά. Ακόμα και τον τενεκέ στο λάδι
πρέπει να δηλώνεται. Βέβαια, τα δώρα. Βέβαια, εδώ είναι και υποκρισία, έτσι. Η υποκρισία, γιατί υποτίθεται ότι Ευρωβουλή τα δηλώνουν όλα κτλ. Η κυρία Μέτσολα που κουνούσε το δάχτυλο σε όλους, είχε ξεχάσει να δηλώσει τα δώρα πάρα πολλών μηνών. Α, ναι. Κάτι αποξηραμένα λουκάνικα, κάτι σαμπάνιες, κάτι φορέματα, κάτι από Συγγνώμη, εδώ, κάτι από εκεί. Εγώ από όλα αυτά μένω στα αποξηρωμένα λουκάνικα. Μην το συζητήσουμε τώρα. Μας έδειξε συνταγή με μαρούλι, κρέπα. Και σε τρομάζει το αποξηραμένο λουκάνικο. Τι να σου πω, ρε Χρυσά. Λοιπόν. Στην Πάτρα, συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία με άρωμα τρομοκρατίας. Θα το δούμε το θέμα αυτό μετά, έχει ενδιαφέρον. Οικονομίστ επίκειται δικτατορία στην Τουρκία. Συναγερμό στο ψυχικό, θρίλερ με εισβολή στο κολέγιο. Τελικώς έληξε ήρεμα η ιστορία αυτή. Υπήρξε ένα συναγερμό στην αστυνομία ότι έχει μπει άγνωστος ή άγνωστη με αιχμηρά αντικείμενα μέσα στο κολέγιο. Ναι. Αλλά τελικώς δεν. Δεν βγήκε τίποτα. Για πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Προειδοποίηση από Καλογρίτσα. Ένας τόμος από SMS απειλεί τον παπά. Αφωνία στην Κουμουνδούρου για τις αποκαλύψεις. Ο πρώην υπουργός δηλώνει ότι δεν θα απολογηθεί. Αυτά από τα νέα. Πάμε μαζί να δούμε και την Καθημερινή. Προτίμησε την οικογένεια από την εξουσία. Μιλάμε για την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, η οποία παραιτήθηκε στα 42 της χρόνια. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών σε Αττική και Θεσσαλονίκη το 2022. Εμπόριο ελπίδας από το νέο ψευτογιατρό εξαπατούσε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η λία του είχε φτάσει μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Άλλη μια καινούργια υπόθεση ψευτογιατρού που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Έψαχνε τα θύματα του ακόμα και στις εκκλησίες. Έπαιρνε εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ από τα θύματα του προκειμένου να τους βρει κάποιες ενέσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στη χώρα μας. Ήταν πολύ σπάνιες και τους υποσχόταν ότι θα γίνουν καλά. Κάποιοι άνθρωποι, 4 εξ αυτών, έχασαν κιόλας και τη μάχη για την ζωή. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει φαρμακευτική περίθαλψη και ίσως αυτή τη στιγμή να ήταν κοντά μας. Άλλη μια πολύ πολύ θλιβερή υπόθεση. Μια περίεργη εισβολή τώρα στο Κολέγιο Αθηνών, μας είπε και ο Μάνος πριν, έρευνα της αστυνομίας για την παρουσία 2 εξωσχολικών. Ξεκινάει σταδιακά η αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς. Φωτιές ανάβει, μεταρρύθμιση Μακρόν, απεργίες και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Πάνω-πάνω παραμένει στη φυλακή η Εύα Καϊλή, Κατάρ Γκέιτ, θα παραμείνει προφυλακισμένη. Έχουμε πει ότι μέχρι και 3 φορές κάθε μήνα μπορεί να εξετάζεται το αίτημα αποφυλάκησής της και μετά θα πάει στους 3 και στους 6 μήνες. Ζητούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ εξηγήσεις για το SMS παπά στον Καλογρίτσα. Βουλή με τοπική σύγκρουση για το αίτημα του Ράμου και τέλος τα σενάρια για υπηρεσιακούς, λέει η εφημερίδα. Θα πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών που λέει «Συνταγματική κρίση πανικού. Απαγορευτικό Μαξίμου Σεράμο να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές». Μεγάλος καυγάς εδώ. «Αήθεις επιθέσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ηρωνίες από τον Πρόεδρο της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, νέο βήμα συνταγματικής εκτροπής από την πανικόβλητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τσίπρα σε τασούλα. Ιστορική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας να γίνει άμεσα αποδεκτό το αίτημα του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Σύσσωμη αντιπολίτευση στηρίζει τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Άρθρο παρέμβαση του Θανάση Καμπαγιάννη. Έτσι θα φράξουμε τον δρόμο στους Ναζί. Μια τεκμηριωμένη πρόταση εκλογικού αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής. Και πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας των συντακτών. Που λέει «Δίκη για το μάτι, χωρίς τον παππού, τη γιαγιά και τα διδυμάκια». Φραγκφούρτη, δημοσκοπική εξέγερση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά της ηγεσίας της. Σπουδαστές Εθνικού Θεάτρου, τρικάκια διαμαρτυρίας με στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καταγγελίες 2 αντιπριτάνεων για αδιαφάνεια. Γαλλία, πάνω από 1 εκατομμύριο Γάλλοι φώναξαν όχι στην συνταξιδοτική μεταρρύθμιση Μακρόν. Νέα γενική απεργία στις 31 Ιανουαρίου. Εκπαίδευση στο νεοδιόριστο το κεφάλι, η αξιολόγηση της Κεραμαίος στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τη Δημοκρατία. Ποιοι γλιτώνουν το τέλος επιτιδεύματος? Το όφελος είναι από 650 έως 1000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση να έχουν αυξήσει το προσωπικό τους το 2022.
Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αλλοίς. Αφορά λέει επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε άλλα νέα της εφημερίδας, τι πραγματικά έγινε, λέει, στο ραντεβού με μενού τα F-16. Η κυρία Δάμου αποκαλύπτει τις προθέσεις των Τούρκων και τις παράλληλες αρνητικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ελληνικά συμφέροντα. Άλλο μεγάλο θέμα, κίνδυνος λουκέτου για 18.000 εταιρείες λόγω επιστρεπταίων. Παράλογες απαιτήσεις και ασφικτικές ημερομηνίες χωρίς δυνατότητα ρύθμισης. Έχουν καταλάβει τι πάνε να κάνουν, είναι η θέση της εφημερίδας. Πακιστανοί εξευτέλισαν την ελληνική αστυνομία. Βρήκαν λάπτοπ και κινητό του Μίχου. Εκτελούσαν εργασίες στο μίνι μάρκετ στον Κολονό. Οι αρχές γιατί δεν εντόπιζαν τόσο σημαντικά ευρήματα. Ντροπή με υπεκφυγές, δεν αφήνουν την ΑΔΕ να ενημερώσει τη Βουλή για τις υποκλοπές που επιβεβαίωσε. Και πάμε πάνω-πάνω. Μένει στη φυλακή. Η Εύα Καηλή δεν έπεισε τις βελγικές αρχές και για την βελγική δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε ότι δεν ήξερε για τις μίζες. Και ακόμα Κασιδιάρη, η κυβέρνηση επιμένει και φέρνει άρον-άρον την ρύθμιση. Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Όλα δείχνουν, το λέγαμε εδώ από την εκπομπή μας, ότι οι αρχές του Μάρτη, το πρώτο δεκαήμερο, θα έχουμε την ανακοίνωση για την διάλυση της Βουλής. Και 9 Απριλίου φαίνεται ότι κλειδώνει, είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Για πάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο που λέει: μείωση σε αντικειμενικές και ένφια ζητούν 32 δήμοι από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Δήμος Αθηναίων προτείνει κούρεμα έως 27,5%. Αναπροσαρμογή ζητούν σε Γλυφάδα, Μοσχάτο, Ραφίνα, Παλίνη και άλλες 9 περιοχές της Αττικής. Εκτινάχθηκαν οι αξίες σε Καλαμαριά, Λαγκαδά, Κιλκής, Ιστιαία, Αστυπάλια, Λίμνο, Ιθάκη, Χανιά, Ρόδο, Καλαμάτα. Εδώ, παιδιά, είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχουμε ανοίξει και επιμένουμε πάρα πολύ από την εκπομπή. Φωνάζουμε διαρκώς γι' αυτό, ότι η αύξηση που φαίνεται είναι εντελώς πλασματική των αντικειμενικών αξιών έχει πετάξει κόσμο έξω από προνοιακά επιδόματα, από κοινωνικά επιδόματα και γενικότερα προνοιακές παροχές. Ποια είναι η λύση που προτείνει η κυβέρνηση? Να το πάρουν οι Δήμοι και να δουν τι κάνουν. Στο Δήμο της Αθήνας, πρέπει να σου πω, επειδή το έχουμε ξαναπεί, είναι τόσο άδικη η κατάσταση που μπορεί ένα σπίτι στην πλατεία Αμερικής να έχει ίδια αντικειμενική αξία με ένα σπίτι που, να σου πω, κοντά στο Κολονάκι. Απίστευτο, έτσι. Εντάξει, ακριβώς. Είναι τεράστια αδικία. Πάμε παρακάτω. Ξεκινάει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ποια θα είναι η διαδικασία? Κρήτη, Πελοπόννησος, Αιγαίο, οι πρώτες περιοχές. Χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τουρκίας, εξώφυλλο σοκ από Economist, η Τουρκία στα πρόθυρα δικτατορίας. Δίπλα θα πάμε τώρα, που λέει, παρετήθηκε από πρωθυπουργός για να παντρευτεί και να μεγαλώσει το παιδί της, η 42χρονη Τζασίντα Άρντερν στη Νέα Ζηλανδία, είναι η παρετηθήσα πρωθυπουργός. Από κάτω απήχαν 4 ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ από την καταδίκη Πούτιν. Εδώ θα πάμε τώρα. Λέει, απολογήθηκε δεύτερη φορά για άλλο ένα μήνα φυλακή η Εύα Καηλή. Αποκάλυψη του συνηγόρου του επιχειρηματία. Υπάρχει τόμος με SMS παπά προς τον Καλογρίτσα. Δεν θα απολογηθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός. Δίκη για το μάτι. Συνεχίζουμε μισή πεθαμένη, μισή ζωντανή. Και ληστείες, εκρηκτικά και καλλιέργειες κάναβης, η δράση της συμμορίας με αντιεξουσιαστικό παρελθόν, με συγχωρείτε. Οι Αυγοί φημώνουν την ΑΔΕ, διαλύουν τη Βουλή. Με αντιθεσμικό τρόπο. Να τώρα θες βοήθεια, ε! Με αντιθεσμικό τρόπο μπλοκάρουν την ενημέρωση ράμου στη θεσμών και διαφάνεια. Στην επιχείρηση συγκάλυψης στηρίζει ο Τασούλας προκλητική δήλωση απαξίωσης του Προέδρου της ΑΔΕ. Τα ρέστα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά η Νέα Δημοκρατία και που επιχειρεί να δραπετεύσει μέσω του ΚΚΕ. Τσίπρα σε Τασούλα, καλέστε το ράμο, είναι ζήτημα μείζωνος θεσμικής σημασίας. Αναμένονται νέες ηχηρές πρωτοβουλίες. ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν μπορεί να σώσει το Μητσοτάκη από την αλήθεια που θα βγει στο φως. Συνάντηση Τσίπρα με την ΕΚΕ, ληστεία λέει στα σούπερ μάρκετ για τρομακτικές ανατιμήσεις. Είχε και συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Ασυγκράτητες οι τιμές, λέει η εφημερίδα, τρέχουν πίσω από την ακρίβεια. Συνέντευξη τύπου, έκτακτη συνέντευξη τύπου, θα παραχωρήσει την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός.
Και πάμε πάνω-πάνω. Μαζική απεργία παρέλυσε την Γαλλία, ενώ ο Μακρόν ασκούσε διπλωματία στην Καταλωνία. Πέντε γυναίκες που αξίζουν την προσοχή μας. Η πρωθυπουργός, η ποδοσφαιρίστρια, η εκτιβίστρια, η θεματοφύλακας και η Ινδιάνα. Και μουσικές επιστροφές. Λέει η εφημερίδα. Τι εδώ το σκούτερ. Α, σκούτερ με άρωμα σκανδάλου. Τι λέει, γιατί διαβάσε το, γιατί βλέπω. Η Στασί λέει δαπανά 110.000 ευρώ για την αγορά 20 δίκυκλων μικρού κυβισμού με προμηθεύτρια μια κατασκευαστική εταιρεία. Θα τρελαθούμε. 20 σκούτερ 110.000 ευρώ. Τσιμπημένα μου φαίνονται. Τι σκούτερ είναι αυτά, που χρυσάφι. Έτσι. Εκεί ηλεκτρικά να είναι, βρε Αντώνη, και ηλεκτρικά να είναι. Μπορεί να λέει ηλεκτρικά και ηλεκτρικά να είναι. 20 σκούτερ 110.000 ευρώ, 110, έβα. Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη που λέει κλιμάκωση της υπερεαλιστικής σύγκρουσης με νέα νατοϊκά όπλα. Σήμερα οι αποφάσεις για στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Ερωτήματα και τις επικίνδυνες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση με τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της ομάδας επαφής των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών στη Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλα νατοϊκά κράτη έχουν ήδη ανακοινώσει την προμήθεια βαρέων και σύγχρονων οπλικών συστημάτων στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αντιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Γερμανία με αιχμή τις εξελίξεις στο μέτωπο και την αποστολή περισσότερων αρμάτων μάχης για κλιμάκωση της σύγκρουσης σε νέο επίπεδο, προειδοποιεί η Ρωσία. Η κόντρα στη λίστα Παντσέρη, δύο ακόμη Έλληνες συγγενείς μεγαλόσιμου πολιτικού παράγοντα. Τροφοδοτούσε τους λογαριασμούς τους με μαύρο χρήμα από μίζες του Κατάρ που ξέπλαινε μέσω της αμαρτωλής ΜΚΟ. Αλέξης Τσίπρας, αυτό που βλέπουμε είναι ληστεία και όχι απλά ακρίβεια, αναφέρεται στα σούπερ μάρκετ. Κόκκινο πανί ο Μενέντες, νεύρα στην Άγκυρα, ναυάγιο Τσαβούσογλου με τα F-16. Γιάφκα των 7 της Πάτρας, πιστόλια, περούκες, ναρκωτικά και εκρηκτικά. Είναι από την έφοδο της ελληνικής αστυνομίας. Τα νέα δεδομένα στην Ελλάδα, μετάλλαξη όρθρος, και θα τον δούμε μετά με τον κύριο Καπραβέλο να μας εξηγήσει τι είναι πάλι αυτό. Γιατί δεν ονομάζουν όρθρο. Τι ξέρω, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό. Όρθρος είναι η ακολουθία πριν την πρωινή λειτουργία στην εκκλησία και μου κάνει εντύπωση. Τώρα δεν πιστεύω να το έχω σκεφτεί. Ναι, χρησιμοποιείται και με τα ρωμαϊκά, ημερολόγια κτλ. Ότι είναι το διάστημα μέχρι την ανατολή του ηλίου. Για το Κράκεν δεν ρώτησε γιατί ονομάστηκε Κράκεν. Κράκεν γιατί σου θυμίζει. Γιατί ο όρθρος όμως είναι. Α, έχει άλλη. Το Κράκεν. Άκου τι βρήκε να μου πει. Γιατί δεν είπε για το Κράκεν. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η Βουλή των Ελλήνων απαξιώνει τις κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Ιρνήθη να συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών του Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος, προκειμένου να ενημερωθεί για τις υποκλοπές από την ΑΔΑΕ. Είναι ο καυγάς που λέγαμε πριν, το ξέσπασε χθες στην Επιτροπή. Γιάφκα με DNA 17 Νοέμβρη, λέει η Εσπρέσο, και ζούγκλα το Κολέγιο Αθηνών με εισβολής και μαχαίρια. Το πάλε ποτέ καλύτερο σχολείο της Ελλάδας ζήλεψε το επάλ της βίας και του χουλιγανισμού. Ο τίδι πόλεμος της Ξανθιάς, λέει. Α, έχουμε κόντρερ. Διαστροφική και... μου ξεφύγει. Διαστροφικοί γκέι ακτιβιστές υιοθέτησαν αγοράκια και τα βίαζαν, λέει ανατριχύλα στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι ψάχνει η Ελλάς με τα όπλα, τα εκρηκτικά και τις περούκες, είναι από την Γιάφκα αυτά που βρέθηκαν μέσα. Και τι άλλο, παραμένει στη φυλακή, λέει η Εύα Καϊλή. Βασανιστήρια για την Καϊλή, λέει ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή. Είπαμε ότι για πρώτη φορά θα την ακούσετε μετά από ένα μήνα να μιλάει, να σπάει τη σιωπή της κυρία Καϊλή εδώ στο Open. Για πάμε στην Αυτοεμπορική που λέει «Με συνταγή Χριστουγέννων ο πληθωρισμός Ιανουαρίου θα κινηθεί κάτω του 7% με οδηγό τα καύσιμα και ανωδικές πιέσεις από τρόφιμα ενίκεια». Αλλά θέλω να διαβάσω και αυτό. «Σαφάρι ελέγχων στην αγορά από τη ΔΥΠΑ». Ποιο σαφάρι με 80 ελεγκτές, δε Χρυσά? Δεν αφήστε την εφημερίδα. Από τη ΔΥΠΑ, λέει. Δεν είναι της ΔΥΠΑ οι ελεγκτές? Δημαία. Δημαία είναι. Δημαία, η ΔΥΠΑ τι είναι? Δεν ξέρω τι. Για άνοιξε να δούμε, όσο εγώ θα διαβάζω. Κάτσε. Να φύγουμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ο τύπος Θεσσαλονίκης. Γιατριά για τη Θεσσαλονίκη, η ανακαίνιση του Άγιος Παύλος. Αναμένεται να αποτελέσει πυλώνα εφημέρευσης για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον διοικητή του. Μητσοτάκης από τον Νταβός λίγο πιο κάτω. Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Ήταν στο Οικονομικό Φόρουμ. Χθες μίλησε ο Πρωθυπουργός και ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους. Οι αγρότες ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Με σειρά ετοιμάτων. Για πες μου, τι διάβασες? Α, εντάξει. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι για την αγορά. Α, τι είναι? Η ΔΥΠΑ είναι ο πρώην ο ΑΕΒ.
Και κάνει σαφάρι ελέγχων για, για τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις. Α, ναι, μωρέ, δίπα δεν λέγεται το καινούριο. Ναι. Κεραμαίος αρχίζει σε μία εβδομάδα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Εδώ είναι το σημαντικό. Ενώ την 1η Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές. Παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Είστε εξαιρετικό. Πάρη, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η ώρα πήγε 6. Τέτοια ακρίβεια, τέτοια. Τέλος πάντων. Εγγλέζει, παιδί μου. Τίτλοι ειδήσεων. Πάμε να δούμε. Ξεκινάμε με την υπόθεση, τη νέα υπόθεση του ψευτογιατρού. Νέα περίπτωση λοιπόν ψευτογιατρού διερευνάται από τις αρχές μετά από τις καταγγελίες πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φυσικοθεραπευτή που παρίστανε τον νευρολόγο και φαίνεται να έχει εξαπατήσει 15 άτομα από διάφορες περιοχές της χώρας, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασθενείς με σκλήρινση κατά πλάκας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 5 ασθενείς φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους. Ο ψευτογιατρός χορηγούσε πανάκριβες θεραπείες σε ανυποψίες τους ασθενείς, τις οποίες χρέωνε από 10 έως και 25.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρέωσε 200.000 ευρώ για μία ένεση. Τα κέρδη του καταγγελόμενου που έχει την έδρα του στην Αθήνα εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Την παράταση της κράτησης της Εύας Καηλή στις φυλακές του Χάρεν για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ αποφάσισαν οι Βέλγοι δικαστές. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου την αποφυλάκησή της σε ένα μήνα. Στο μεταξύ, ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστηρίζει ότι η Εύα Καηλή υπέστη βασανιστήρια στο κελί της αστυνομίας, όπου την ανάγκασε να παραμείνει μετά τη συμπληρωματική της κατάθεση στις 11 Ιανουαρίου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 και 4 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στο βαθύ της Σάμου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά από το βαθύ και είχε εστιακό βάθος τα 8,5 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Μάλιστα. Αυτά με, με τις κυριότερες ειδήσεις. Μου έβαλες πριν τα ωραία μου τα τραγούδια, το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο», δεν με πήγες όμως στη Πού θάλασσα. Πάμε. Καπετάνια πάμε. Εντάξει, μου το έταξες, δεν ξέρω, τον θα έχεις. Το ναι, αλλά πριν, για εκείνη τον είχαμε το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» και τα λοιπά, και να τον ρωτήσουμε για να είναι ύπαδρος ο καπετάνιος, αλλά πάμε να δούμε το Φάνη Καραμπατσάκη με τον καπτάν Αντώνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο οποίος Φάνης θα φύγει σε λίγο για το όμορφο Καστελόριζο. Σε 17 ώρες θα είμαι εκεί, παιδιά. Σας εγκαταλείπω. Θα πάω ταξίδι με το Blue Star Patmos, στο οποίο βρισκόμαστε. Είναι από τις ωραίες συνδέσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους που δουλεύουν τέτοιες ώρες. Και ένας από αυτούς είναι ο καπετάνιος, όπως είπατε, ο Αντώνης Ομεϊμέτης, ο οποίος είναι 28 χρόνια στη θάλασσα και 7 χρόνια πλοίαρχος. 7 χρόνια καπετάνιος. Βρισκόμαστε στη γέφυρα του πλοίου. Καλημέρα, καπτάν Αντώνη. Καλημέρα σας. Είδαμε, ο οποίος καπετάν Αντώνης είναι, θα έλεγα, όση ώρα βρίσκομαι εδώ, κοιτάει ανήσυχο στον καιρό. Πέρασε ένα μπουρίνι πριν από λίγο. Ναι. Ήταν να φύγει το πλοίο χθες το βράδυ στις 10 η ώρα. 8 η ώρα τελικά, λόγω καιρικών συνθήκων, θα φύγει σήμερα. Θα κάνει διάφορους προορισμούς, Πάτμο, Λιψούς, Κάλυμνο, Κό, Νήσιρο, Τήλο, Σίμι, Ρόδο και το όμορφο Καστελόριζο μετά από 17 ώρες όπου θα φτάσει. Μάλιστα. Ξέρετε καλύτερα τον καιρό και από τους μετεωρολόγους γιατί τον αυτό ζήτησε. Θέλουμε, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε τον καπτάν Αντώνη τώρα. Καπτάν Αντώνη, αυτή ήταν και η απορία, έτσι λέγαμε με τη χρήση σας σε σχέση με τον καιρό που συζητούσαμε και πριν. Πώς είναι να κουβαλάς τόσο κόσμο με δύσκολες καιρικές συνθήκες ή με περίεργες καιρικές συνθήκες? Δηλαδή, τι βάρος σηκώνει ένας άνθρωπος που είναι μπροστά στη γέφυρα, κουβαλώντας τόσο κόσμο? Σαφώς, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, όπως καταλαβαίνετε, το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο, διότι οι καιρικές συνθήκες πάντα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το, εμείς που δουλεύουμε συνέχεια στα καράβια, να το αντιμετωπίζουμε σε συχνές καταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά είναι καταστάσεις που δεν μας φοβίζουν. Απλώς σεβόμαστε και προσέχουμε το πώς θα ταξιδέψουν το καράβι σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στην πλέψη μας και στο πώς θα παρέχουμε στους επιβάτες καλύτερη πλέψη, ώστε να μην τους ταλαιπωρήσουμε. Τώρα, όπως είστε πολύ εστοχαλή ο καπετάνιος, δεν φοβάται, σέβεται. Δεν φοβάται, σέβεται. Έτσι. Βασικός κανόνας στη θάλασσα. Πάντα τη σεβόμαστε. Ναι. Είστε τόσα χρόνια τώρα στη θάλασσα. Σίγουρα θα έχουν συμβεί και απρόπτα. Έχετε κάποιο να μοιραστείτε έτσι μαζί μας? Ναι, και καλό και κακό, οτιδήποτε. Ναι, σε τόσα χρόνια σαφώς έχουν γίνει πολλά περιστατικά. Αυτά που θεωρώ εγώ ότι είναι πιο σημαντικά είναι
Το 2015 που είχαμε κάνει και τη διάσωση ναυαγών μεταναστών κοντά στη Χίο, είχαμε περισυλλέξει περίπου 35 άτομα και ένα μικρό παιδάκι 6 μηνών. Σαφώς ήταν μια δύσκολη αλλά και όμορφη κατάσταση που επιτεύχθηκε με επιτυχία. Εγώ καπετάνιο, κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό το θυμάμαι κιόλας, ούτως ή άλλως ήταν κάτι που είχε προβληθεί και από την επικαιρότητα, έτσι, από τα δελτία ειδήσεων τότε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για τους περίεργους επιβάτες. Έχετε αντιμετωπίσει? Πάντα αντιμετωπίζουμε και τους περίεργους επιβάτες. Βέβαια, θεωρώ ότι πια με τα τόσα χρόνια που είμαστε εδώ σαν εταιρεία στη γραμμή, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά πάντα θα υπάρχει κάποιος επιβάτης ο οποίος θα μας δημιουργεί κάποια προβλήματα. Α, πάντα! Προσπαθούμε και αυτά να τα επιλύσουμε. Και δεν έχει έρθει η χρήση, να φανταστείτε, δεν έχει κάνει δρομολόγιο. Τόση ώρα σας δείχνει ο Βασίλης ο Βαφίτης, σας δείχνει και τα υπερσύγχρονα συστήματα του πλοίου, με τη βοήθεια των οποίων όχι μόνο καθοδηγεί το πλοίο, αλλά ενημερώνονται από τα ραντάρ και για τον καιρό και για ό,τι άλλο χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε το πιδάλιο. Ναι, αυτό είναι το. Και όσο πάμε, εξελίσσεται η τεχνολογία. Σαφώς, όσο περνάνε τα χρόνια, εξελίσσονται. Αυτό όμως είναι το πατροπαράδοτο το πιδάλιο που λέμε εμείς. Όταν γίνονται οι προσεγγίσεις στους λιμένες, όταν υπάρχει κακοκαιρία, πάντα υπάρχει άνθρωπος που το χειρίζεται και τιμωρείται. Έχετε δίπλα και τον Άγιο. Είναι, νομίζω ότι είναι ταξιάρχης. Ο ταξιάρχης. Πάντα. Βλέπουμε εδώ, έχετε εικόνες. Τον Άγιο Νικόλαο, πάντα εδώ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εδώ θα δείτε πίσω εικόνες. Η γέφυρα τώρα, αυτή η γέφυρα τώρα είναι λες και είσαι διαστημόπλοιο, ρε παιδάκι μου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και η τεχνολογία. Και σας δίνει η καπετάνια τη δυνατότητα να κάνετε πράγματα, έτσι. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό που λέει ο Φάνης. Σαφώς. Καταρχήν, το πλοίο που βρισκόμαστε είναι ένα σύγχρονο πλοίο, καινούργιο, καινούργιας κατασκευής. Παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες, οπότε μας διευκολύνει και σε εμάς το έργο μας να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις, να ταξιδεύουμε καλύτερα. Έχει πάρα πολλά σύγχρονα μηχανήματα και για την πορεία του πλοίου, αλλά και για την πλεύση τους. Μάλιστα. Καπετάνι μου, εγώ πάντα βέβαια θα έχω την απορία πώς φτάνει πάντα, ρε παιδί μου, just το λιμάνι, πώς το πλευρίζει. Πώς το παρκάρουνε. Και με δύσκολο καιρό, ρε παιδί μου, που έχουμε δει και κυκλοφορούν και στο YouTube πόσα βίντεο με τους συναδέλφους σας, με όλους, που με δύσκολο καιρό δένουν στο λιμάνι και πώς τα καταφέρνετε ακριβώς και στην Μπουκαπόρτα και όλο να είναι του που λέμε just. Εμείς δεν μπορούμε να παρκάρουμε έξω από το σπίτι, ρε παιδί μου. Αυτό γίνεται. Πάντα υπάρχει ένταση όταν είναι άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Αλλά είναι εμπειρία. Αλλά αυτή είναι η εμπειρία, η προσπάθειά μας είναι σημαντικό, γιατί εμείς που ταξιδεύουμε και στην ακτοπλοεία και σε άγωνη γραμμή, οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς να εξυπηρετηθούν, να πάνε στους γιατρούς, να κάνουν τις δουλειές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το βάρος σε μια άγωνη γραμμή είναι και περισσότερο, γιατί δεν μπορούμε να μετακινηθούν εύκολα. Σίγουρα. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η σύνδεση. Σήμερα. Α, κάτι σαν πήγε το καιρό. Πώς προβλέπετε σήμερα στο Αιγαίο? Ο καιρός αυτή τη στιγμή, όσο θα ξημερώνει, θα βελτιώνεται. Πιστεύω ότι θα μειωθούν και οι εντάσεις των ανέμων και θα έχουμε ένα καλό ταξίδι. Καλές θάλασσες, καπετάνιο μου. Πόσο επιβάτες χωράει το πλοίο? Η χωρητικότητα του πλοίου σε επιβάτες, το καλοκαίρι έχουμε 2.000 επιβάτες και 1.730 το χειμώνα. Τέλεια. Καλές θάλασσες. Φάνη, κατέβα για να φύγει το πλοίο. Κατέβα και καλό ταξίδι. Κατέβα, έλα, Φάνη μου, ελέγχουμε. Επιμένω να πάω στο Καστελόριζο, να είμαστε λίγοι. Είναι Παρασκευή, να τον αφήσουμε. Θα δω τώρα, να τα αφήσεις αυτά που ξέρεις, έχεις και επόμενη σύνδεση. Άντε, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε εμείς να σηκωθούμε σιγά-σιγά. Ναι. Πάμε στη Δήμητρα. Α, Δήμητρα πάμε, ναι. Καλά, δεν πιστεύω να την ξέχασες τη Δήμητρα, που της έχεις και αδυναμία. Ξεχνιέται η Δήμητρα. Πάμε να τη δούμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, Δημήτρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ενώ σου περίμενα στην γραμμή, ακούω έξω, είμαι στη Νέα Σμύρνη αυτή τη στιγμή και ακούω έξω έντονες αστραπές και αυνούς.
Να το το ρεπορτάζ. Θέλω να μας στείλεις μετά, να σηκωθείς να μας στείλεις ένα βιντεάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μόλις μας πεις τις ειδησούλες σου, να πας να μας στείλεις ένα βιντεάκι για... από το δεν καιρό. Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει δίπλα, να σηκωθείς στείλει βιντεάκι. Η σωστή ρεπόρτερ έτσι κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία και τα επεισόδια που έχουν δημιουργηθεί λόγω των συγκεντρώσεων για το συνταξιοδοτικό διαδηλώνουν εκεί οι Γάλλοι. Ναι, να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις πορείες διαμαρτυρίας για το σχέδιο της κυβέρνησης Μακρόν να αυξήσει κατά 2 χρόνια από τα 62 στα 64 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ήταν τεράστια. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν εχθές στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Γαλλία εναντίον αυτής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Δεν έλειψαν φυσικά και οι εντάσεις και τα επεισόδια στο Παρίσι, όπου αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων όταν δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, οι οποίοι άρχισαν να τους εκτοξεύουν αντικείμενα. Είχαμε μάλιστα και 30 συλλήψεις. Οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι η χθεσινή μέρα ήταν μόνο η αρχή και προαναγγέλουν νέες απεργίες. Συμμετέχουν εργαζόμενοι στις μεταφορές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στα διελιστήρια και δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Είναι ένα κρίσιμο τεστ για τον Εμμανουέλ Μακρόν και αν τελικά θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η αλλαγή στο συνταξιοδοτικό. Τους βλέπω λίγο εξαγριωμένους βέβαια, μακρύνουμε και από τις εικόνες. Μόνο λίγο, τι πόσο έξω, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε πριν και εδώ και είναι κάδους, κάνουν, βέβαια, δείχνουν, βέβαια, κάνουν ζημιές. Βέβαια. Λοιπόν, και πήγαινε μας, είναι εδώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία για την κακοκαιρία που έφτασε στην Αθήνα. Εσύ όμως θα μας πεις ότι έφτασε και στην Ευρώπη για τα καλά. Ισχυρές οι μεταβολές του καιρού στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι ο χειμώνας επιτέλους έφτασε στην Γυραιά Ήπειρο. Ένα μεγάλο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει ξεκινήσει από εχθές και θα κορυφωθεί έως και το Σαββατοκύριακο. Ήδη το χαμηλό βαρομετρικό πλήττει την Ευρώπη από τα δυτικά έως τα ανατολικά, με παγετό, ψύχος, έντονες χιονοπτώσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία, που επιτέλους βλέπουν χιόνι αυτό το χειμώνα. Γιατί μέχρι πρότινος είχαμε ασυνήθιστες για την εποχή υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ ισχυρούς ανέμους και επίσης βροχοπτώσεις, που δημιουργούν βέβαια και προβλήματα. Να πούμε ότι και στην Ιταλία διάβαζα προηγουμένως ότι στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης είχαμε, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, κατάρρευση τμήματος του τοπικού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε χαράδρα δεκάδες φέρετρα και τεφροδόχοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Για κάτσε να μείνουμε στο καιρικό, του λέει η Δήμητρα, και κατευθείαν με το που είπες για στραπές και βροντές, χτύπησε συναγερμός. Κλέαρχος Μαρουσάκης, πανταχού παρών. Και μπήκε στο στούντιο ξανά. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Πράγματι, οι καταιγίδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν τμήματα της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Αν μπορούμε να δούμε στο χάρτη μας πού εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή οι ισχυροί κεραυνοί, θα παρατηρήσουμε μία ζώνη καταιγίδων η οποία εκτείνεται από τα βορειότερα τμήματα. Δείτε εδώ χαρακτηριστικά. Ξεκινάει από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, επεκτείνεται, φτάνει μέχρι και την περιοχή των Σποράδων, στη συνέχεια λίγο πιο νότια επηρεάζει την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, φτάνει εδώ στην Αττική. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες κυρίως στα πιο δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα, κινείται βέβαια προς τα ανατολικά αυτή η λέλαπα, όπως λέγεται στη μετεωρολογία, και φτάνει μέχρι και τα πιο νότια τμήματα της Πελοποννήσου, θα λέγαμε κοντά στη θάλασσα Κυθύρων. Αυτό είναι λοιπόν αυτά το μέτωπο. Αυτά που αναγνωρίζουν, συζητώ, συγγνώμη, κλασική σε δεκόπτα. Αυτά που αναγνωρίζουν είναι καταιγίδε. Είναι αστραπέ. Σε πραγματικό χρόνο. Οι πραγματικοί κεραυνοί σε πραγματικό χρόνο. Παιδιά είναι αυτό. Που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή. Και θέλει έτσι μια προσοχή να περάσει αυτή έτσι η λέλαπα, αυτή η ζώνη καταιγίδων. Θα κινηθεί στη συνέχεια μέσα στο Αιγαίο για να ενισχυθεί προ τα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και να περάσει έτσι αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρία. Έχουμε πει βέβαια ότι μέχρι και τι αρχέ άλλη εβδομάδα θα έχουμε αλλεπάλληλα συνεχόμενα κύματα βροχών και καταιγίδων εξαιτίας αυτού του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή της Ιταλίας, που θα στροβιλίζεται εκεί για αρκετά έτσι 24 ώρες. Προσοχή. Ενημερώνει ο Κλέαρχος. Προσοχή, μάλιστα. Κλέαρχε, άμεση ενημέρωση εδώ, νάτος. Με το που έφτασε η κακοκαιρία. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί τόση ώρα, όση ώρα μιλάς είναι αλήθεια, εγώ κοιτάω το χάρτη και πρώτη φορά το βλέπω. Και να πούμε, Μάνο, ότι αυτός ο χάρτης δημιουργείται στην ουσία από μια προσπάθεια ερασιτεχνών που έχουν δώσει κάποια χρήματα από την τσέπη τους οι άνθρωποι, έχουν βάλει κάποιους αισθητήρες
Και αυτό εδώ το site στην ουσία τι κάνει, συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα σε ένα συγκεντρωτικό χάρτη, ναι. Και ελεύθερα μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση να βλέπει πώς κινούνται αυτές οι καταιγίδες, αυτοί οι γενικότεροι κεραυνοί. Μπράβο τους, και μπράβο τους, γιατί μας βοηθάνε και εμάς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τη Δήμητρα που θα μας πάει τώρα στην Ιαπωνία και δες μία εικόνα που θα σου δείξει. Εγώ τρόμαξα. Τρόμαξα. Ένα γιγάντιο καλαμάρι μήκους 2,5 μέτρων κατάφεραν να συναντήσουν και να απαθανατήσουν δίτες από την Ιαπωνία όσο αυτό κολυμπούσε ανοιχτά της δυτικής ακτής του Ιαπωνικού Αρχιπελάγους, με τις σπάνιες αυτές εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο άνδρας λοιπόν και η σύζυγός του, που είναι εκπαιδευτές καταδύσεων στην Τοιούκα, περιέγραψαν την εμπειρία τους με το γιγάντιο αυτό καλαμάρι ως συναρπαστική. Τους, βέβαια είδαν ότι το καλαμάρι δεν ήταν ιδιαίτερα αδύναμο και τα πλοκάμια του και τα πτερύγια του κινούνταν πολύ αργά. Ναι. Ωστόσο επεσήμαναν ότι το μέγεθός του και τα τεράστια μάτια του ήταν συγκλονιστικά και φαντάστηκαν πόσο μεγάλη δύναμη θα έχει αυτό σε περίπτωση επίθεσης. Ακριβώς, όταν και βέβαια, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η δεύτερη σκέψη, αφού ξεπέρασε το σοκ, είναι ότι αυτό για τη Γάνη δεν είναι με τίποτα. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Για τη Γάνη με τίποτα. Δεν κάνει. Τη Γάνη αυτό, όπως και να έχει. Κατάφερε μόνο που σκέφτεσαι πως ήταν πριν, τρομάζει, δεν το τρως, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Πάντα ο Μάνος δίνει την πινελιά του όμως. Μα πρέπει βρε στην Δήμητρα. Ρε Δήμητρα, μα γιώνει όλα τα θέματα. Δεν ξέρω τι να του βάλω δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον Άλεκ Μπάλντουιν. Να κλείσουμε με τον διάσημο ηθοποιό του Hollywood, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος πλέον και επίσημα με την δικαιοσύνη. Τον ίδιος είπε και σε συνέντευξή του. Τον είχαν διαβεβαιώσει ότι το όπλο ήταν κρύο, ότι ήταν, δηλαδή δεν είχε μέσα αληθινές σφαίρες. Ωστόσο κάτι τέτοιο βέβαια αποδείχτηκε. Μάλιστα. Και μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της. Δυστυχώς ακριβώς μια γυναίκα 42 ετών έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή. Δυστυχώς. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, με ακούς. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη. Σήμερα Παρασκευούλα μέλη. Ναι, καλό Σαββατοκύριακο. Για πες και στα παιδιά εδώ, καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ξεκινήσω. Δώσ' του ρεπό. Δεν έχω να δώσω ρεπό. Πάντως στη Θεσσαλονίκη. Α, βλέπω ψυχάλες και στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ζαφυρίου, καλημέρα, Νικόλα μου. Θα πούμε σε λίγο να ξεκινήσουμε με τη Μαρία που είναι έξω, έτσι, και από τις κυρίες και από τις κυρίες που είναι έξω. Που είναι έξω και βρέχονται. Έτσι. Έλα, Μαριό μου, καλημέρα. Βραχήγαμε πραγματικά. Είχαμε μια καταιγίδα δυνατή νωρίτερα, γύρω στις 5:25 ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως δημιουργήθηκαν ποτάμια στους δρόμους. Έχει σταματήσει. Τώρα είμαστε σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, με αστραπές κεραυνούς, αλλά φαίνεται πως η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί τώρα. Είμαστε φυσικά υπατμών, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες. Μας. Αλλά ξυπνήσαμε στη Θεσσαλονίκη με έντονη βροχή. Έχουμε όμως και κάποια μικροπροβλήματα στην Πρέβεζα, Νίκο μου, σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Είχαμε χτες το βράδυ πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, στα παράλια της Ηπείρου γενικότερα. Άνεμοι οι οποίοι άγγιζαν τα 7 και 8 μποφόρ, ξερίζωσαν 7 δέντρα σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή της Πρέβεζας, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Ενώ στο καναλάκι, όπου φαίνεται να σχηματίστηκε ένας μικρός ανεμοστρόβιλος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ξυλώθηκαν και κάποιες σκεπές από κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή. Επίσης, να σας πω ότι είχαμε ισχυρή νεροποντή χτες το βράδυ και στην περιοχή της Ηλίας, έριξε πάρα πολύ νερό, όπως επίσης και στην περιοχή της Πάτρας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα. Και τώρα σε ό,τι αφορά την συμμορία, όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικά βρέθηκαν στο σπίτι των συλληφθέντων. Και γι' αυτό είχαμε την δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών. Αυτή είναι η δίωξη την οποία άσκησε η εισαγγελία πατρών στους 7 συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες το βράδυ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Οι ίδιοι μαζί με τους συνηγόρους τους, μετά από περίπου 2 ώρες, αναχώρησαν και επέστρεψαν στο αστυνομικό μέγαρο στην οδό Ερμού, καθώς ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, καθώς η δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί είναι ογκοδέστατη. Να σας πω ότι ήταν
πολύ ισχυρή και η αστυνομική παρουσία στο δικαστικό μεγάλο της Πάτρας, μιας και είχαν συγκεντρωθεί και αλληλέγγυοι, οι οποίοι ήθελαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους 7 συλληφθέντες. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, είχαμε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια στην περιοχή της Πάτρας, έπειτα από παρακολουθήσεις που γινόντουσαν όλο το τελευταίο διάστημα. Έτσι, λοιπόν, στις επιχειρήσεις αυτές εντοπίστηκε εκρηκτική υλή δυναμίτιδα 280 γραμμαρίων, δύο όπλα, όπως επίσης και υδροπονική καλλιέργεια κάναβης. Εδώ πάντως να πούμε για την εκρηκτική υλή που βρέθηκε, 280 γραμμάρια, για να το καταλάβουμε όλοι μας, τεινάζει ολόκληρη πολυκατοικία στον αέρα, έτσι. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Αυτό μας είπαν αστυνομικοί, είναι μια ποσότητα η οποία θα μπορούσε να ανατινάξει το αστυνομικό μέγαρο του Σερμού, όπως μας είπαν συγκεκριμένα, την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας. Να σας πω ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο γιος του Στέλιου της 17 Νοέμβρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Είχε αποφυλακιστεί βέβαια από το 2010, χωρίς έκτοτε να έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Και είναι και μια μάσκα που έχει. Το DNA σε μάσκα που βρέθηκε και οδήγησε και σε αυτές τις έρευνες και στο εξέλιγμα του κουβαριού. Όπως επίσης και κάποια αίματα τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μια σπασμένη τζαμαρία σε επεισόδια που είχαν γίνει το 2020. Είχαν συλλέξει τότε DNA οι αστυνομικές αρχές. Έγινε η ταυτοποίηση, λοιπόν, του DNA από το αίμα με το DNA το οποίο βρέθηκε στη μάσκα, η οποία έπεσε από τους ληστές σε μια ληστεία που είχαν κάνει στα Βραχνέικα της Πάτρας. Έτσι, λοιπόν, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι και να έχουμε τις παρακολουθήσεις για να φτάσουν στα ίχνη τους και στη συνέχεια στις συλλήψεις τους. Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη Μαρία για να μας δώσει και τις δικές της ειδήσεις. Επειδή λύσε τον καιρό, ρίχνει καρέκλες έξω, τον άκουσε το θόρυβο. Συγγνώμη, αυτό τι ήταν, αστραπή ήταν. Κεραυνός ήταν. Έχει, παιδιά, πέρασε μέχρι στο στούντιο η. Ο ήχος, δεν ξέρουμε αν ακούστηκε κιόλας. Και η κυρία Ζάκα που ήρθε λέει ότι έξω ρίχνει καρέκλες. Βροχή και καταιγίδα. Καλημέρα. Δεν φέρνετε, εσείς πάντα τον ήλιο φέρνετε, κυρία Ζάκα. Δήμητρα Σέκη είναι έξω στο δρόμο, στη βροχή. Έλα, Δήμητρα μου. Καλή σας ημέρα. Είμαστε στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. 6 ώρα ξεκίνησε να βρέχει πάρα πολύ δυνατά. Δεν κάνει κρύο. Η αλήθεια είναι έχουμε 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Φυσάει όμως και βρέχει αρκετά. Ναι. Ξεκίνησε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οπότε στους δρόμους. Έχει ξεκινήσει δρόμους, και η κίνηση στους δρόμους. Ξέρουμε τώρα ότι με το που πέσει λίγο βροχούλα αμέσως τι γίνεται. Και λίγο εδώ έχει πέσει, τουλούμια έχει ρίξει. Δήμητρά μου, πήγαινε κάπου να μην είσαι έξω στον δρόμο εκτεθειμένη. Να προσέξεις. Να μην βρέχεσαι και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε από τη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Ρε παιδί, εντάξει, χειμώνα έχουμε, λίγο βροχούλα θα ρίξει. Έλα. Άλλο, να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους, δεν έχουμε λίγο πάντα, βροχούλα. Πάντα. Εντάξει. Πάντα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Ναι, πάμε να δούμε την Μαρία Ζαφυρίου, την έχουμε διακόψει δύο φορές. Πάμε, ναι. Μαρία μου, να μας πεις για αυτή τη νέα υπόθεση του ψευτογιατρού. Έχει σχηματιστεί η δικογραφία, αναμένονται και τα πρώτα εντάλματα σύλληψης για αυτόν τον άνθρωπο, φυσιοθεραπευτής, ο οποίος εμφανιζόταν σε ασθενείς, οι περισσότεροι με σκλήρυνση κατά πλάκας και τους έταζε την υγεία τους. Μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι η δράση του μετρά περισσότερο από 10 χρόνια. Η πρώτη καταγγελία έγινε το Δεκέμβριο του 2020. Μιλάμε για περίπου 15 υποθέσεις, 15 ασθενείς που εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτόν τον ψευτογιατρό και για 5 θανάτους. Η έρευνα της ασφάλειας Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και σε αυτή την υπόθεση το κουβάρι να ξετυλίγεται και έχουμε δυστυχώς ακόμη να ακούσουμε πολλά. Πιθανότατα τις επόμενες ημέρες γίνουν γνωστά και τα στοιχεία του. Είχε και μία συνεργασία, θα πρέπει να πούμε, με πιθανότατα γιατρό στην Γερμανία. Είναι πολλά τα θύματα και επαναλαμβάνω, 5 οι θάνατοι, οι οποίοι διέκοψαν την φαρμακευτική αγωγή και πίστεψαν αυτόν τον ψευτογιατρό. Φοβερό. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους ψάχνουν αυτοί οι τύποι επιτίδη, ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τις ελπίδες τους, είναι απεγνωσμένοι και ακουμπούν πάνω σε απατεώνες. Τους προσφέρουν ψεύτικες ελπίδες και να τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Κάποιοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε καλά, Μαριό. Αν χρειαστεί, θα σε ξαναδούμε. Πάμε να επιστρέψουμε πίσω στο τραπέζι. Παρακαλώ, κυρία μου. Για να ανοίξουμε εδώ την κουβέντα μας. Η κυρία Ζάγκα φυσικά μας περιμένει. Και είμαι πολύ τυχερός. Δεν έφερε τη βροχή, έφερε τον ήλιο η κυρία Ζάγκα. Είμαι πολύ τυχερός γιατί βρίσκομαι στο τραπέζι με δύο υπέροχες κυρίες. Κυρία Ζάγκα, καλώς ήρθατε. Και εμείς με έναν κύριο. Άρα όταν τους έχουμε κοντά μας, τους εκτιμούμε και τους προσέχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
πολύ. Να την ακούς την κυρία Ζάγκα. Την ακούω πάντα την κυρία Ζάγκα. Είναι κοντά μας και ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλημέρα κύριε Γενικέ. Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλημέρα και σε εσάς. Τώρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα με αφήσεις να. Ναι. Γιατί τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Γιατί δεν κρατιέμαι γι' αυτό. Και, όχι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αναγνωστόπουλος δεν έχει αρνηθεί να απαντήσει και να απαντά όλες αυτές τις μέρες στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση και με την ακρίβεια και με το καλάθι του νοικοκυριού και όλα τα υπόλοιπα. Και η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζει πολλές αστραπές και βροντές από τον κόσμο. Γιατί. Λέγαμε και εμείς, κύριε Αναγνωστόπουλο, νωρίτερα ότι δεν είναι κανείς κατά του καλαθιού του νοικοκυριού, δηλαδή ως πρόθεση, ως πρωτοβουλία, και όντως είναι μια καλή κίνηση. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν παρατηρήσεις και ασκείται και μια κριτική. Κυρίως νομίζω για το θέμα που θα σας θέσουμε και το πρώτο μας ερώτημα. Εδώ, πριν από μια εβδομάδα, ο κύριος Ραυτόπουλος μας έλεγε ότι έχουν εντοπιστεί προϊόντα τα οποία είναι πιο ακριβά εκτός καλαθιού, πιο φθηνά μάλλον εκτός καλαθιού, και πιο ακριβά εντός καλαθιού. Μιλάμε για ομοειδή προϊόντα και δεν ξέρω αν από το κοντρόλ έχουμε κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε συλλέξει για να σας δείξουμε, όχι αυτή με τον πελτέ, έχουμε τις άλλες, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βρεφικό γάλα, ίδιας έτσι, αξίας και επωνυμίας, δεν εννοώ όχι άγνωστο, εκτός καλαθιού, πολύ πιο φθηνό από ότι εντός του καλαθιού. Εδώ ένα προϊόν που είναι εντός του καλαθιού, το βλέπετε, 2,55 και μπορούμε να το δούμε και εκτός καλαθιού που είναι πολύ πιο φθηνό. Για πείτε μας για αυτό το φαινόμενο, γιατί έχει τη σημασία του. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση στο καλάθι του νοικοκυριού υπάρχουν προϊόντα τα οποία είτε είναι με ιδιωτικής ετικέτας είτε και με επώνυμα προϊόντα. Okay. Αν λοιπόν στο καλάθι του νοικοκυριού σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ένα επώνυμο προϊόν, προφανώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας. Θα είναι χαμηλότερο. Και ας είναι εκτός καλαθιού. Άρα μία περίπτωση είναι αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις, που είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό, κάποια προϊόντα προσπαθούν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στο καλάθι του νοικοκυριού μέσα από προσφορές που κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Επίσης, αυτό είναι κάτι θεμητό για τους καταναλωτές. Γενικώς, αν μπορούμε να έχουμε χαμηλότερες τιμές ακόμα και εκτός του καλαθιού του νοικοκυριού, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω, για να μην φάμε όλο τον χρόνο με αυτό, επιτρέψτε μου να πω, εδώ η κριτική που σας ασκείται είναι η εξής. Και εσείς και ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Παπαθανάσης, τι μας είπατε? Μας είπατε ότι το καλάθι το δημιουργούμε, το φτιάχνουμε για τους ευάλωτους. Ένας ευάλωτος που μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι τα φθηνότερα προϊόντα είναι εντός του καλαθιού και πηγαίνει εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει υπόψη του, δεν του έχετε πει ίσως ή δεν έχει λειτουργήσει σωστά η ενημέρωση του. Κοίταξε, μπορεί να υπάρχουν και φθηνότερα προϊόντα εκτός καλαθιού. Έτσι είναι, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, και εσείς πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, τα βλέπετε, αυτά τα αντιμετωπίζετε. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτή είναι η κριτική που σας ασκείται, κύριε Γενικέ. Προφανώς. Και σας λέω και πάλι, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση δεν λέει ποτέ στον καταναλωτή ψώνισε μόνο από το καλάθι. Προφανώς θα πρέπει να κοιτάξει και δίπλα του, και αυτή είναι και η βασική δύναμη του καταναλωτή. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο καταναλωτής αυτό που έχει ως δύναμη στα χέρια του, την αγοραστική του δύναμη, μπορεί να τη διαθέσει ανταγωνιστικά όπου αυτός ναι, αλλά τότε για ποιο λόγο, για ποιο λόγο τότε κάναμε το καλάθι του νοικοκυριού? Ναι, το καλάθι, να το εξηγήσουμε. Το καλάθι λοιπόν έχει τον εξής στόχο. Τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα σε αυτό να διατηρούνται σε σταθερές όσο το δυνατόν τιμές και να αποφεύγουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Είτε είναι επώνυμα προϊόντα, είτε είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε είναι λίγο ακριβότερα, είτε είναι λίγο φθηνότερα. Το καλάθι, το ξαναλέω και πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν είναι μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Είναι μια προσπάθεια που προσπαθεί να συγκρατήσει ό,τι βρίσκεται μέσα στο καλάθι, να αποφύγει τις ανατιμήσεις που έρχονται με τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν, ένα προϊόν το οποίο είναι εκτός καλαθιού και μπορεί να είναι πιο φθηνό, μπορεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου να έχει αυξηθεί αρκετά, και ας είναι ακόμα φθηνότερο από αυτό που βρίσκεται στο καλάθι, αλλά έχει αυξηθεί. Δηλαδή δεν ελέγχεται ουσιαστικά με την ίδια ενάργεια που ελέγχεται με αυτό που βρίσκεται στο καλάθι του νοικοκυριού. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, είναι ένα πράγμα πολύ σαφές ότι σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχει καθολικός έλεγχος, και αυτό δεν θέλω να είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχει καθολικός έλεγχος σε όλους τους κωδικούς του σούπερ μάρκετ πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας κωδικός σούπερ μάρκετ που δεν έχει ελεγχθεί. Και για τον λόγο αυτό, δυστυχώς πρέπει να το πούμε και αυτό, υπάρχουν και ορισμένα πρόστιμα τα οποία αφορούν τόσο σε περιπτώσεις χροκέρδειας και έχουν σημειωθεί,
όπως και σε περιπτώσεις, ειδικά τον τελευταίο καιρό, και κάποια αισθήματα σήμανσης ή επάρκειας στα άφια. Και αυτό είναι και το άλλο μεγάλο ερώτημα, γιατί παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι τώρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Βλέπουμε εδώ ότι αφαιρούν δύο πάνες από τις συσκευασίες και αυξάνουν λίγο την τιμή, την τζιμπάνε. Μειώνουν τα ML, ας πούμε, σε ένα απορριπαντικό πιάτο, 3-4 ML μειώνουν και αυξάνουν 10 λεπτά την τιμή. Με αυτά τα φαινόμενα τι θα γίνει, κύριε Αναγνωστόπουλε? Κοιτάξτε, πάντοτε οι επιχειρήσεις επιχειρούν να μειώσουν, αν τα χρειάζεται, τις ποσότητες προκειμένου να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε παραπλήσιες τιμές με αυτές που τα προσέφεραν πριν, αν και υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς, βέβαια, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να έχουν μικρότερη ποσότητα για να μπορεί αυτό να είναι εφικτό. Δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ότι θα μας φανεί και φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε, όχι, κύριε Αναγνωστόπουλε. Είναι κάτι που πέρας συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Μπορείτε να το ψάξει κανείς, ακόμα και οι τηλεθεατές μας μπορεί να το ψάξουν στο ίντερνετ. Θα δουν ότι η ορολογία shrink είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό στο παγκόσμιο στερέωμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο ή είναι τωρινό. Αυτό που πρέπει όμως να προσέξουμε πάρα πολύ και σε επίπεδο προστασίας καταναλωτή είναι το να πώς θα φέρεται πολύ καλά η τιμή μονάδος για να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει διαχρονικά τις τιμές. Και αυτό είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ακριβώς διότι θα παρατηρήσετε ότι είναι πολύ έντονη η γραφή με την οποία υποδηλώνεται η τιμή της συσκευασίας ασχέτως ποσότητας, αλλά λιγότερο έντονη και ευδιάκριτη η τιμή του κιλού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να το δούμε. Εδώ όμως συμβαίνει για κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου, κύριε Γενικέ, συμβαίνει για κάτι άλλο. Εδώ όταν παίρνεις ένα απορρυπαντικό που είχε μέσα πριν ένα λίτρο, έχει συνηθίσει να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να πάρω και το πλυντήριό μου το συγκεκριμένο απορρυπαντικό που είχε μέσα ένα λίτρο. Μου γράφει επάνω ότι είναι 800 ml πλέον. Ξαναλέω για να είμαστε τιμή, το γράφει επάνω ότι είναι 800 ml, έχει πάρει και αύξηση. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι τα 800 ml τα έχει στη συσκευασία του ενός λίτρου. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το γιαούρτι. Από 250 γραμμάρια να έχει πάει στα 200, αλλά διατηρεί τη συσκευασία των 250. Δηλαδή, εδώ ή πρέπει να κάνει τον εισαγγελέα ο καταναλωτής ή τον detective για να βρει αν αυτό που παίρνει είναι αυτό που θέλει. Και αυτό το φαινόμενο είναι νόμιμο, κύριε Αναγνωστόπουλε? Δηλαδή, είναι μια περίπτωση που έχει μια συσκευασία η οποία συνεχίζει να περιέχει αέρα στη θέση του. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Όπως το λέτε. Τα περισσότερα προϊόντα έχουν αεροστεγές κλείσιμο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε. Όχι, όχι. Επιτρέψτε μου, κύριε Γενικέ, σας έδωσα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Επιτρέψτε μου γι' αυτό, που είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα και δεν αμφισβητούνται. Σας έδωσα παράδειγμα του γιαουρτιού. Σας έδωσα. Όχι, δεν είναι καταγγελία. Δηλαδή, και τώρα, αν υπάρχει τηλεθεατής που έχει ένα απορρυπαντικό για να το δείξει, θα δείτε ότι δεν είναι αεροστεγός κλεισμένο τώρα το απορρυπαντικό του πλυντηρίου. Όχι, έτσι. Όχι, όχι. Άρα λοιπόν τα 800 ml είναι τοποθετημένα σε συσκευασία του ενός λίτρου και ο καταναλωτής έχει συνηθίσει να παίρνει αυτό το απορρυπαντικό. Άρα εξαπατάται με κάποιο τρόπο ο καταναλωτής. Ακούω αυτό που λέτε. Περιμένω να δω τις καταγγελίες που υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, κύριε Γενικέ? Όχι, είναι κάτι που ακούγεται, αλλά η εικόνα που έχουμε από την αγορά είναι ότι οι συσκευασίες σε επίπεδο μεγέθους, ακριβώς για να χωράνε το προϊόν που περιέχουν, προφανώς προσαρμόζονται σε αυτό ακόμα και σε μέγεθος. Τώρα, αν αυτή η μεταπολή είναι ανεπαίσθητη ή αν δεν είναι πολύ προπαθή στο καταναλωτή, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό μπορεί να μας πει αν τα έχει δει αυτά τα φαινόμενα και ο κύριος Γεωργιάδης πάντως όταν ολοκληρώσει την κυρία Αναγνωστόπουλε. Απλώς πολύ σύντομα να πω ότι αυτό, ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται πλέον στα μέσα ενημέρωσης, ανεβάζουν την ορατότητα του καταναλωτή να προσέχει αυτά τα φαινόμενα ακριβώς και αν υπάρχει πρόβλημα, όντως όπως το αναφέρετε, να το καταγγείλει. Αν όμως υπάρχει απλώς το πρόβλημα της μείωσης της ποσότητας, δηλαδή να έχουμε συσκευασίες με μικρότερη ποσότητα, να προσέχει πάρα πολύ την τιμή του κιλού. Είδε ίσως τα ταμπελάκια που δείχνετε. Εντάξει, απλά μην λέμε ότι το καλάθι λειτουργεί, όμως να λέμε μόνο τα καλά, να τα λέμε και τα καλά, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί το καλάθι. Ωστόσο όμως, κύριε Γενικέ, να βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα δεν είναι να τα εντοπίζουμε εμείς οι καταναλωτές και να κάνουμε την καταγγελία. Να τα εντοπίζετε εσείς. Μου τώρα φωτογραφία. Ίσα, κύριε Αφόσπουλε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν και άλλα φαινόμενα που δημιουργούνται λόγω των μικροριστικών πιέσεων σε επίπεδο επισήμανσης τιμών. Όπως για παράδειγμα, θα είδατε μία περίπτωση, έχει παρατηρηθεί, που οι τιμές κιλού φαίνονται να παίρνονται υποβαθμισμένες σε σχέση σε επίπεδο ορατότητας, σε σχέση με την τιμή χύμα προϊόντων στα 500 ή στα 250 γραμμάρια κιλού το καθεξής. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή
είναι κάτι που μας έχει, είναι κάτι αρκετά καινοφανές στην ελληνική αγορά. Δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν. Κύριε Γενικέ, και σχεδιάζουμε τρόπους αντιμετώπισης. Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσετε 3-4 λεπτά και στους υπόλοιπους συγκεκριμένους μας, και εσείς κύριε Ζάκα και εσείς κύριε Γεωργιάδη, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει. Και έτσι, πολλά και μηνύματα ήδη μας στέλνουν και φωτογραφίες ήδη και αυτά που σας λέμε. Πάμε. Ερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε μια έντονη συζήτηση, γιατί έχουμε έντονη, πολλά ερωτήματα από τον κόσμο. Έντονη σε κινητικότητα, εγώ θα έλεγα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, και τον ευχαριστούμε, όπως και τον κύριο Γεωργιάδη από τον ΙΝΚΑ και την κυρία Ζάγκα εδώ στο στούντιο. Κύριε Αναγνωστόπουλε, πρέπει να σας πω ότι με το που κάναμε την αναφορά, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλές φωτογραφίες. Πολλά. Θα να τα χωρίσουμε, προσπαθούμε με τη χρήση να τα χωρίσουμε στα δύο. Θα σας δείξουμε μόνο δύο φωτογραφίες για να καταλάβετε τι λέμε σε επώνυμα προϊόντα για την ακρίβεια εντός του καλαθιού. Αυτό που λέγαμε πριν για το βρεφικό γάλα, το έχει ο Αντώνης ο Περούλης επάνω, και φασόλια θα δείτε από επώνυμες εταιρείες, όχι ιδιωτικής ετικέτας. Πάμε, Αντώνη μου, να δείξουμε τις φωτογραφίες αυτές. Αυτό είναι το βρεφικό γάλα που θα το δείτε εντός καλαθιού. 8,97 ή βρεφική κρέμα νομίζω ότι είναι. 8,97. Αν δείτε τώρα στην επόμενη φωτογραφία, εκτός καλαθιού, 2,50. Απίστευτο, έτσι. Ναι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. 2 και... Ναι, όχι, 3,27. 3,27. Όχι, 3,27 είναι η προηγούμενη. Αυτή είναι 8,33. 8,33. Και μπορούμε να δούμε και την άλλη με τα φασόλια που έχουμε, που είναι σε μία φωτογραφία. Αυτό είναι άλλο, είναι γάλα. Επίσης επώνυμο, που είναι 2,20, αυτή είναι με τα φασόλια. Δείτε τώρα, εντός του καλαθιού, κύριε Γενικέ, έχει 2,14, επώνυμη μάρκα, 1,68, επίσης επώνυμη, εκτός καλαθιού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που μας δώσατε την ερμηνεία. Εμείς θα επιμείνουμε ότι κακώς λέμε στον κόσμο ότι μέσα στο καλάθι είναι φθηνότερα. Μας έχουν στείλει όμως, θα δείτε σε λίγο, και αυτό που μας είπατε πριν για τις μειωμένες ποσότητες σε συσκευασία του μεγαλύτερης ποσότητας. Δηλαδή θα προσπαθήσω να δείξω, θα πάω σε μια κάμερα να δείξω από το κινητό μου, να δείτε τώρα. Βλέπουμε τη συσκευασία σκόνη απορρυπαντικού, είναι το ίδια συσκευασία με μειωμένη ποσότητα. Έτσι. Και η επόμενη, αν την έχουμε και μπορούμε να τη δούμε, είναι με βούτυρο, που είναι οφθαλμοφανές. Πάρη, μπορείτε να το πιάσει αυτό. Για να δούμε αν μπορεί να το πιάσει ο Πάρη. Ζητώ συγγνώμη τώρα για αυτό που κάνω. Αντιτηλεοπτικό, αλλά όσο μπορούμε. Αυτό είναι βούτυρο που βλέπετε τη συσκευασία παραμένει η ίδια. Αυτή η συσκευασία που φιλοξενούσε μεγαλύτερη ποσότητα και τώρα έχει μειωθεί κατά πολύ. Αυτό είναι ένα ζήτημα, κύριε Γενικέ, και νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Και άλλη μια συσκευασία να σας δείξουμε. Μόλις τώρα μας ήρθε από τηλεθεατή. Είναι ο Μιλτιάδης, τη στέλνη. Το βλέπουμε, ΝΑΤΟ. Ναι. Και γράφει, είχε 500 γραμμάρια με τιμή γύρω στα 5,5, 5,30 με 5,5. Έχει πια, λέει, 450 γραμμάρια με τιμή από 4,85 και άνω των 5 ευρώ η συσκευασία. Mm-hmm. Μην προσπαθείτε να βαφτίσετε το κρέας ψάρι, λένε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Είναι ερωτήματα καταναλωτών και όχι δικά μας, όπως βλέπετε. Πρώτα απ' όλα, δεν επιχειρεί κανείς να βαφτίσει τίποτα, δεν είμαστε ιερείς σε καμία περίπτωση. Αλλά σε κάθε αυτό που πρέπει να πει κανείς και να το προσέξουμε πολύ καλά εδώ, είναι ότι εφόσον υπάρχουν κρούσματα στα οποία υπάρχει υγειονομικό ζήτημα, γιατί καταλαβαίνετε να υπάρχει κενό αέρα σε ένα προϊόν το οποίο είναι ευαλίωτο, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά τα προβλήματα. Αυτό είναι υγειονομικού χαρακτήρα ζήτημα. Εφόσον όμως υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, και εγώ το ξαναλέω και πάλι, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν επώνυμα. Υπάρχει πλέον μια νέα πλατφόρμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στην οποία μπορείτε να βάλετε. Κύριε Γενικέ, με συγχωρείτε. Τη μία μας λέτε να το δούμε, γιατί είναι αεροστικώς κλεισμένα. Δεν είναι υγειονομικό το θέμα στο απορρυπαντικό, αλλά σας λέμε ότι εδώ ο καταναλωτής, και επιτρέψτε μου να πω, ως καταναλωτής, το έχουμε πει και ραδιοφωνικά, εγώ περιμένω από εσάς να γίνετε ως καταναλωτής, να γίνετε η ασπίδα μου, να με προστατεύσετε έναντι αυτών. Αν με αμφισβητείτε διαρκώς ως καταναλωτή, δεν βγάζουμε άκρη. Σας λέμε ότι σε συσκευασία 2 κιλών απορρυπαντικού έχει μέσα 1,5 που λέει ο λόγος. Και μου λέτε να πάω να κάνω μια καταγγελία.
Δεν σας αφισβητεί κανείς, αλλά για να μπορέσει να επισέλθει το κράτος, δεν μπορεί να επισέλθει από μια φωτογραφία η οποία δεν λέει ποιο προϊόν. Μα αν στείλετε έναν ελεγκτή, θα το διαπιστώσουμε, κύριε. Αν στείλετε έναν ελεγκτή, κύριε Αναγνωστόπουλε, θα το διαπιστώσετε μόνο σας. Δεν χρειάζεται να πάω να κάνω επώνυμη καταγγελία. Ήδη οι ελεγκτές μας βρίσκονται παντού. Δηλαδή οι ελεγκτές δεν έχουν εντοπίσει κανένα τέτοιο περιστατικό, κύριε Γενικέ. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Φαίνεται να είναι πρόβλημα πρωτίστως υγειονομικό. Και όχι θέμα εσχροκέρδηση αγορά, αλλά όχι, και όχι, με συγχωρείτε. Αν όχι, στα απορριπαντικά είναι θέμα. Μισό λεπτό. Αφήστε με αμέσως να το ολοκληρώσω. Σε ό,τι αφορά τα απορριπαντικά, επίσης μπορούμε να το δούμε αυτό. Αυτό όμως παρατήρησε στα βελάκια που δείξατε, και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι η βασική τιμή είναι πολύ μεγάλη σε όγκο, δηλαδή είναι πολύ ορατή στον καταναλωτή, ενώ η τιμή ένα κιλό φαίνεται πολύ μικρή. Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει και θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε για να μπορεί ο καταναλωτής να δει με εμφανή τρόπο ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η χωρητικότητα, η υπηρετικότητα του προϊόντος για να μπορέσει να κάνει σωστή επιλογή. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς τα έχετε δει αυτά με τις συσκευασίες ή τα λέμε μόνο εμείς? Έρχονται καταγγελίες και σε εσάς. Πάντως δεν σας αμφισβητώ, κύριε Τυφλή, έτσι. Δεν ναι, αλλά μας λέτε για επόμενη καταγγελία. Κάτι κάπως. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι κάπως. Δεν θα είναι το ελέγξουμε. Γι' αυτό σας λέω. Απλώς να υποβληθεί επίσημα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν παρεξηγήθηκα για το ύφος μου, δεν έχει καμία σχέση. Απλώς μεταφέρω και την αγανάκτηση τηλεθεατών. Μα είναι λογικό αυτό. Ότι πρέπει, ναι, αλλά αυτό είναι λογικό. Πρέπει να παρέμβετε σε αυτό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Γεωργιάδη. Γι' αυτό σας ζητούμε τα στοιχεία. Εσείς δεν το είπατε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γενικέ, εμείς σας δείξαμε δύο φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή εδώ στα τάμπλετ και στους υπολογιστές μας έχουν έρθει τουλάχιστον 20-30 φωτογραφίες. Άρα δεν μπορεί να μην έχετε εντοπίσει κάποια από αυτά. Όχι, πάντοτε συζητούμε, αλλά υποθέτω ότι θα μας βοηθήσετε και εσείς και οι τηλεθεατές μας να εντοπίσουμε πολύ πιο γρήγορα αυτές τις φωτογραφίες. Για να πάμε να δούμε γιατί. Κύριος Γεωργιάδης να μας απαντήσει. Ελέγχονται και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Εσείς αυτά τα έχετε εντοπίσει όπως πρέπει, τα έχετε καταγγείλει όπως πρέπει από τον ΙΝΚΑ? Ως Ινστιτούτου Καταναλωτών και τα έχουμε εντοπίσει και έχουμε γίνει αποδέκτες εκατοντάδων τέτοιων καταγγελιών. Από την αρχή της κρίσης άρχισε να γίνεται έντονο αυτό το φαινόμενο. Πλέον το τελευταίο διάστημα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχήν, δεν είναι παράνομο μια εταιρεία, ένας προμηθευτής, να μειώσει την ποσότητα του προϊόντου. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο παραπλανητικό. Α, κατά παραβίαση των διατάξεων της προστασίας του νόμου 2251 του 1994 για την παραπλάνηση του καταναλωτή. Γιατί όταν εμείς βλέπουμε μια συσκευασή ενός λίτρου, τώρα δεν θα πάμε να τη γυρίσουμε από πίσω για να δούμε αν όντως λέει ένα λίτρο. Δεν θα κάνουμε τώρα τους αστυνομικούς μέσα στο σούπερ μάρκετ, αλίμονο. Ακριβώς. Εδώ οι καταγγελίες, όπως πολύ σωστά αποτυπώσατε στο ρεπορτάζ σας και όπως έχετε δεχτεί, και αυτό είναι ενδεικτικό της αγανάκτησης των καταναλωτών, γιατί είναι ουσιαστικά σαν να εμπέζονται. Είναι ακριβώς η ίδια συσκευασία με μείωση προϊόντος. Και πλέον είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Ωραία. Στον Αναγνωστόπουλο τα πήγατε. Στον Αναγνωστόπουλο τα πήγατε. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα πήγατε. Φυσικά δεν δέχονται ακόμη και τις καταγγελίες τις ανώνυμες από το τηλεφωνικό αριθμό το 1520. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζονται, να μην είναι γνωστές. Μισό λεπτό, λέω κάτι άλλο. Λέω κάτι άλλο. Γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα οι καταναλωτές από τις ενώσεις και τις οργανώσεις που υπάρχουν, πολλές φορές βγαίνουμε, τα λέμε στα κανάλια, αλλά ελέγχεστε κι εσείς, ξαναλέω, όλες οι καταναλωτικές οργανώσεις. Έχετε πάει επισήμως στο Υπουργείο Ανάπτυξης να πείτε στον Αναγνωστόπουλο και στον Γεωργιάδη και στον Παπαθανάση, έχουμε αυτές τις καταγγελίες? Βεβαίως, και υπάρχουν και οι καταγγελίες των καταναλωτών, το έχουμε μεταφέρει και δεν αρκεί μόνο το να το καταθέσουμε. Βλέπουμε ότι αντιδρά ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Στα μέσα εδώ και 8 μήνες. Κύριε Αναγνωστόπουλε, συνέχεια το λέμε. Κύριε Αναγνωστόπουλε και ο κύριος Ραυτόπουλος πάντως εχθές, για να μας απαντήσετε συνολικά, και ο κύριος Ραυτόπουλος μας έλεγε εχθές, εγώ σε δική μου ερώτηση, ότι αν συνεργάζεστε οι καταναλωτικές οργανώσεις με το Υπουργείο, μας είπαν ότι δεν συνεργάζεστε, δεν τους ακούτε. Η πόρτα η δική μας είναι ανοιχτή. Ο κύριος Ραυτόπουλος δεν έχει εμφανιστεί. Εγώ η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Τον έχω προσκαλέσει και από τη δική σας. Και ο κύριος Ραυτόπουλος και ο κύριος Γεωργιάδης λένε ψέματα, κύριε Αναγνωστόπουλε? Όχι, αλλά μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου και να συζητήσουμε τα πάντα. Δεν τους έχετε έρθει, κύριε Γεωργιάδη, στο γραφείο εδώ, μου. Να πούμε τώρα που είναι εδώ και η κυρία Ζάκα, ότι αυτό δεν είναι κανονική εικόνα και ζητώ συγγνώμη που το λέω. Ως καταναλωτής το λέω κυρίως. Ότι αυτό δεν είναι κανονική εικόνα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να υπάρχει ένα Υπουργείο που λέει: εμένα είναι ανοιχτή η πόρτα μου, να υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις που λένε ότι εμείς δεχόμαστε εκατοντάδες καταγγελίες και αυτοί οι δύο να μην έχουν βρεθεί, να μην έχουν συναντηθεί. Και θα σας πω, γιατί υπάρχει αυτό ένα αλαλούμ στην αγορά και νομίζω
ότι απλώς το παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις και τις εκπομπές. Δεν υπάρχει καμία θεσμική παρέμβαση. Για ακούστε, να κύριε ακούστε τον κύριο Λεωνίδα Κακούρη, τηλεθεατής. Καλημέρα σας, κύριε Κακούρη. Καλημέρα. 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 Θέλετε να μας πείτε πόσο πήρατε συγκεκριμένο προϊόν, γιατί μας στείλατε το μήνυμά σας και θελήσαμε να σας ακούσουμε σήμερα στο μίνι μάρκετ και το βρήκατε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, και μου κίνησε την απορία. Αγόρασα στο μίνι μάρκετ. Ναι. Σάλτσα ντομάτα, να μην πω τη μάρκα. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα. 2,79. Ωραία. Και το φωτογράφησα. Ναι. Και σε μάρκετ μια αλυσίδα, εν πάση περιπτώσει, είχε 4,15 και το φωτογράφησα και αυτό. Και αυτή η φωτογραφία είναι 10 ημερών. Ναι. Χτες το βράδυ στο site της εταιρείας αυτής της μεγάλης είχε 4,28. Άλλα 13 λεπτά περισσότερο. Μάλιστα. Άρα, και, κύριε... ρώτησα τον ιδιοκτήτη του μάρκετ. Φίλε, μήπως κάνεις λάθος, μήπως μπήκες μέσα εδώ, μήπως... Όχι, λέει, να σου δείξω το τιμολόγιο. Έβγαλα και κέρδος. Από το 2,79 έβγαλε κέρδος. Δηλαδή ο άλλος έσχρο κερδί. Άρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, να δώσουμε μία απάντηση στον κύριο Κακούρη, γιατί φαίνεται ότι έχει δίκιο σε αυτό. Αν ο άνθρωπος του δείχνει τα τιμολόγια, του λέει εμείς έχουμε κέρδος. Όταν το σούπερ μάρκετ αγοράζει τεράστιες ποσότητες, δεν αγοράζει τις ίδιες ποσότητες με ένα μίνι μάρκετ. Τώρα κακά τα ψέματα. Εσχροκερδεί ή όχι. Ούτε το έχει στο ράφι 10 χρόνια. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Δύο-τρία θέματα θα μπορούσε να πει κανείς εδώ. Το ένα είναι προφανώς ότι το πρώτο που πάλι και το πάλι το λέω, για να είμαι σαφής, πρέπει να γίνει μια καταγγελία για να μπορέσουμε να εστιάσουμε. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς αυτό είναι, αν υπάρχει μια χαμηλότερη τιμή σε ένα μίνι μάρκετ από ό,τι σε ένα σούπερ μάρκετ, αυτό είναι πολύ θετικό για το μίνι μάρκετ. Εγώ δεν θα ξαναπήγαινα στο σούπερ μάρκετ, θα πήγαινα στο μίνι μάρκετ σε αυτή την περίπτωση προφανώς. Ναι. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει μια πιθανότητα, αλλά δεν πατώξει κανείς αν δεν εξετάσει την καταγγελία από κοντά, ότι προφανώς είχε αγοράσει με άλλο τιμολόγιο ένας και άλλο τιμολόγιο άλλος, γιατί προφανώς είχε μεγαλύτερη κίνηση στο σούπερ μάρκετ. Άρα τα έχει χρησιμοποιεί αποθέματα πιο ακριβά, δηλαδή αποθέματα που αγόρασε αργότερα το σούπερ μάρκετ. Αλλά αν δούμε την καταγγελία, είμαι σίγουρος ότι θα βγάλουμε άκρη. Εδώ πάντως νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη με τις καταγγελίες, κύριε Αναγνωστόπουλε. Οφείλω να σας το πω και οφείλω να σας πω ότι εγώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, αν έχω στο μυαλό μου ότι για κάθε προϊόν που ψωνίζω, που έχω μισή ώρα την ημέρα ή μία νοικοκυρία, ένας νοικοκύρης να πάω να ψωνίσω και πρέπει να φάω άλλη τόση, γιατί δεν υπάρχει κανένας που να με εκπροσωπεί, γιατί εδώ βλέπω Ένωση Καταναλωτών που δεν έχετε κάνει επαφή μαζί, έχετε βρεθεί ποτέ στο ίδιο γραφείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Ινστιτούτο Καταναλωτών ή με τον Ραφτόπουλο. Για να μην εκτείνουμε τώρα και να λέμε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, προφανώς το καταναλωτικό κίνημα είναι ισχυρό και οι οργανώσεις καταναλωτών κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Για να μην όχι, λέμε τα πράγματα. Όχι, πρώτον, κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν εκτείρω, κάνω ρεπορτάζ. Από την άλλη, κρινόμαστε όλοι μας. Και ξαναλέω ότι δεν απαξιώνω τη δουλειά των καταναλωτικών οργανώσεων. Ξαναλέω όμως ότι εσείς τόσο καιρό βλέπετε όλα αυτά να καταγγέλλονται. Και λέτε ότι εγώ περιμένω τη Ζάγκα να έρθει να μου καταγγείλει επωνύμως κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο. Δεν σας είπα προφανώς, κύριε Νιφλή, πρέπει, νομίζω ότι ίσως να μην τα είπα εγώ καλά και να μην είναι εγώ κατανοητός. Προφανώς κάνουμε ελέγχους διαρκώς, χωρίς να σταματήσουμε καθόλου. Ωστόσο, όπου υπάρχουν καταγγελίες, γι' αυτό έχουμε γραμμή καταγγελίων, για να μας έρθουν οι καταγγελίες. Βοηθούν τις ελεκτικές αρχές υποβολή των καταγγελιών. Δεν υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός πουθενά στον κόσμο που να είναι πάντα παρόν και τα πάντα ορών. Προφανώς το καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του κοινού και τις καταγγελίες. Σας ρώτησε Χρύσα, δεν έχετε τις καταγγελίες. Τέτοιες καταγγελίες δεν έχετε, αυτό λένε. Αυτό σας λέω και πάλι. Τέτοιες καταγγελίες έχουμε, το ακούμε και έχουμε τέτοιες καταγγελίες, δεν έχει διαπιστωθεί προς το παρόν κάποια τέτοια παράβαση. Ωστόσο, άρα δηλαδή, επειδή αναφέρεστε σε συγκεκριμένες... Ένα λεπτό, κύριε Αναγνωστόπουλε, με κάθε σεβασμό. Πέφτετε από τα σύννεφα, δηλαδή τα ακούτε πρώτη φορά από εμάς, γιατί και ο κύριος Ραφτόπουλος εχθές ήταν εδώ μισή ώρα στην εκπομπή μας έλεγε τα ίδια. Ο κύριος Γεωργιάδης τα ίδια. Εσείς δεν συνεννοείστε μεταξύ σας και εμείς σας φέρνουμε για πρώτη φορά και σας δείχνουμε. Κυρία Φόσκολη, και πάλι σας λέω ότι πρέπει πάντοτε οι καταγγελίες αυτές να υποβάλλονται. Πάντοτε, γιατί πολλές φορές οι καταγγελίες αυτές έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Οι καταγγελίες αυτές τελικά, όταν έρχεται η ώρα να τις διερευνήσουμε, να δούμε ότι τελικά τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς διαχειριζόμαστε τις καταγγελίες. Και σας λέω και πάλι, εφόσον έχετε αυτή τη δυνατότητα και έρχονται καταγγελίες, και το λέω και στο καταναλωτικό κοινό, τα κανάλια,
Φυσικά πρέπει να δίνονται καταγγελίες παντού και να υπάρχει δημοσιότητα, αλλά καλό είναι όλες τις καταγγελίες αυτές, από τη στιγμή που υπάρχουν και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι εύκολο πια να χρησιμοποιήσει κανείς και να δει και εικόνες και φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, να τα φέρει εις γνώση του κράτους, προκειμένου να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα εκεί που χρειάζεται. Αν χρειάζεται βοήθεια, κύριε Αναγνωστοποιητή, θα σας τα προωθήσουμε εμείς και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι όμως να γίνονται έλεγχοι. Να γίνονται έλεγχοι και να γίνεται και μια συνολική προσπάθεια. Απλώς, κυρία Φώσπορα, για να το ολοκληρώσω, αυτό επίσης που μπορεί να συμβεί σε μια καταγγελία και έχει συμβεί αρκετές φορές και το ξέρει και ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς από τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, είναι ότι πολλές φορές οι καταγγελίες μπορεί να υπάρξουν και αβάσιμες και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ότι γίνεται καμία κακεντρέχεια από τον καταναλωτή, αλλά είναι θέμα και γνώση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τώρα το κατά πόσο μπορεί σε μια. Είναι σημαντικό για την πολιτεία να αντιμετωπίσει. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσουμε και περισσότερους καταναλωτές. Εγώ κρατάω ότι σας ήρθαν καταγγελίες οι οποίες δεν διασταυρώθηκαν. Και εδώ νομίζω αυτό δεν αφορά εσάς προσωπικά για να μην παραξηγηθώ ούτε τον κύριο Γεωργιάδη, για την κατάσταση μιλάω και για την πορεία της αγοράς. Νομίζω ότι έχει νόημα πια η παρέμβαση εισαγγελέα. Δηλαδή, αλήθεια το λέω. Και ξαναλέω, δεν έχει κάνει με το Υπουργείο Ανάπτυξη, έχει να κάνει με όλη την πορεία της αγοράς, το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια στη συσκευασία ενός λίτρου, εγώ να πουλάω 500 ml και να του λέω εδώ, αυτό είναι. Κάπου μπάζει είμαστε η κατάσταση, κύριε Ζάγκα. Μου επιτρέπετε, εγώ ακούω προσεκτικά τόση ώρα αυτή τη συζήτηση. Και σας ευχαριστούμε που περιμένετε υπομονετικά. Να είστε καλά. Είμαι κι εγώ καταναλώτρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του κράτους, οποιοδήποτε είναι πάνω, να ελέγχει και να παρακολουθεί τι παίζει σε όλο το εμπόριο. Εμείς σαν καύσιμα έχουμε το πλαφόν, όπως και τα ξύλα. Εκείνο που βλέπω όμως ότι έχει ξεφύγει είναι τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Και τον Δεκέμβριο που έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα, εγώ είδα τις τιμές να ανεβαίνουν στα ράφια. Άρα λοιπόν, εγώ περιμένω από την κυβέρνηση σε αυτό που καταλήξαμε, να γίνονται έλεγχοι, να ψάχνουν από μόνοι τους και το καλάθι της νοικοκυράς είναι μία ψευδαίσθηση για μένα, το λέω ξεκάθαρα, ότι εκεί υπάρχει φτήνια. Όταν έξω από αυτό υπάρχει κάτι άλλο πιο φτηνό. Περιστατικά άρα, σαν λοιπόν, αυτά που δείχνουμε σας έχουν τύχει, τα έχετε εντοπίσει και εσείς στο σούπερ μάρκετ, σαν καταναλώτρια. Εγώ να σας πω, επειδή έχω δίπλα μου σούπερ μάρκετ και πολλές φορές εγώ την έχω πατήσει με τα απορριπαντικά. Ναι. Δηλαδή αυτό το βλέπω και εγώ στα απορριπαντικά. Άρα λοιπόν περιμένω, όπως περιμένω τους ελέγχους στα καύσιμα, να γίνονται έλεγχοι και να το ψάχνουν, γιατί κάπου πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο. Αλλιώς δεν θα βρούμε άκρη. Ναι. Θα είναι εξαπάτηση και τίποτα άλλο. Και εμείς δεν θέλουμε να εξαπατούμε. Θέλουμε στην πραγματικότητα να εξυπηρετούμε και ο κόσμος να αγοράζει ποιοτικά και φτηνά. Συγγνώμη, δεν έχω χάσει τον ήχο μου, δεν σας ακούω. Ούτω ή άλλω κλείνουμε αυτό το κύκλο συζήτηση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε για τα καύσιμα μια κουβέντα. Τα καύσιμα έχουν ανέβει, ενώ λέγανε ότι θα πέσουν. Έχουμε γύρω στο 1,90 την απλή αμόλυβη, 1,85 με 1,90 θα την βρείτε στην Αττική. Το πετρέλαιο κίνησης 1,75 και πάνω. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμασης θα το βρουν από 1,22 μέχρι 1,30. Άρα μας λέτε ότι ανεβαίνουν τα καύσιμα, θα δούμε πάλι ανεβαίνουν και άλλες αυξήσεις. Και θα δούμε και πότε θέλει να το προσέξουν και να ελέγχουν. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ, δεν είχαμε τόσο χρόνο σήμερα. Ναι. Δεσμευόμαστε για την επόμενη φορά να σας έχουμε κοντά μας. Πάμε γρήγορα να δούμε και τον κύριο Καπραβέλ. Όχι. Εντάξει, τελειώσαμε, δεν προλαβαίνεις. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, τέλος. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Εντάξει, ενδιαφέρουσα πάντως η κουβέντα για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εγώ θα ξαναπώ ότι και οι ενώσεις των καταναλωτών ελέγχονται και κρίνονται, όπως και η αντίδραση του κράτους στις καταγγελίες που έχει. Σήκω να φύγουμε γιατί ετοιμάζονται πάμε, Καμπουράκης πάμε και Στάθης. Πάμε να φύγουμε γιατί είπαμε, έρχονται Δημήτρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Στάθης με πολλά θέματα. Πρώτη φορά κιόλας η Εύα Καηλή μιλά σήμερα στην ώρα Ελλάδος στους συναδέλφους μας. Θα τα δούμε όλα μαζί. Και εμείς θα τα δούμε. Βέβαια. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα, λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακό σας. Μη φεύγεις, κάτσε λίγο. Δευτέρα στις 5 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ. Καλημέρα. Πιστείς το ραντεβού μας. Καλημέρα σε όλους.